Κατάλαβες, Ιωάννα μου? Ναι, κατάλαβα. Χάνουμε, θα καταλάβεις τώρα. Γίναμε έτσι πως γίναμε, χάνουμε και τα φυλάκια τώρα. Εντάξει, ήταν από απόσταση. Από απόσταση. Κάτι ημιτασιόν ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ανεμοφύλη. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η Ιωάννα όποτε έρχεται εδώ πέρα, τα πρωινά έρχεται περιχαρής, έρχεσαι μόνη που έρχεσαι ευτυχισμένη. ακόμη. Έρχεται εδώ, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε και ξεκινάμε την εκπομπή πάρα πολύ ωραία, με ενέργεια. Λέμε τα νέα μας, πώς περάσαμε, τι κάναμε, πώς κοιμηθήκαμε. Πώς κοιμηθήκαμε, χώρια. Τι ώρα κοιμηθήκαμε. Χώρια, καλά και αυτό, αν κοιμηθήκαμε. Σωστό και αυτό. Αν κοιμηθήκατε μάλλον είναι το σωστότερο. Κοιμήθηκες. Εγώ κοιμήθηκα, ναι, αφού δεν με ακούσω σήμερα. Και τη λέω, Ιωάννα μου, άσε με, ούτε καν να το σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ, μην με πιέζεις, δεν αυτό. Καλά, εντάξει, μεγάλη ψηφιλούσα. Διότι ολίγον τι έχουμε ένα μικρό κρυολόγημα και δεν θέλουμε να παρασύρουμε στην δίνη μας τους γύρω. Βέβαια δεν είναι κάποια ιωσή, είναι κρυολόγημα, το κρυολόγημα δεν κολλάει. Και τώρα εντάξει. Ας κλείσουμε τα μικρόφωνα να φιληθούμε τότε. Κρυολόγημα είναι συνήθως από, εντάξει, όταν αδυνατεί ο οργανισμός. Όταν από... κατακρεουργείται. Όταν κατακρεουργείται κανονικά, εντάξει. Σου λέω, δεν είμαστε για τίποτα. Δύο live κάναμε συνεχόμενα. Αυτό άρρωστενα μου. Παλιότερα άρρωστενα. Δόξα ήθελες. Τι δόξα, ούτε για δόξα ήθελα και ήρθα στη δράμα. Στο δράμα βιώνω. Αλλά θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Με τα γιατροσόφια, με τα ζεστά. Εδώ απόρρισε και η Ελένη μας, η καθαρίστρια μας. Λέει, καλά πίνει ζεστό, γιατί δεν πίνω το πρωί. Έχω τη φραπεδάρα ανεξαρτήτου καιρικών συνδικών, γιατί η φραπεδάρα διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ανανεώνεις με πάγο, ανανεώνεις με νερό, πηγαίνει μια χαρά. Ενώ το ζεστό το κάνεις και πρέπει να το πιεις μέσα σε ένα μισάωρο. Μετά κρυώνει και είναι λίγο. Εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου περί του θέματος. Μ' αρέσει το ζεστό. Σ' αρέσει το ζεστό. Γιατί βασικά τσάι πίνεις ή καφέ. Καφέ, εντάξει, καφέ. Δεν γίνεται και χωρίς καφέ. Το τσάι είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ναι, όμως διατηρείται πιο πολύ. Έχει γίνει την τζαγέρα την ωραία, τη στρουμπουλή και τη βάζει σιγά-σιγά. Μια τσαγέρα, στρουμπουλή, μια όμορφη πουλάτα. Χθες είδαμε τσάι φτιαγμένο από το σπίτι. Κανονικά, αλλά σήμερα. Μέχρι να έρθει, κρύωσε. Ναι, όχι, ήταν μέσα σε θερμό, αλλά σήμερα δεν πρόλαβα να το φτιάξω. Τι τσάι. Τι έκανα χθες, φασκόμηλο. Όχι αυτά. Γιατί? Αυτά είναι τα. Το τσάι που το πίνουν οι μεγαλύτεροι για ανανέωση. Γιατί εμείς τι είμαστε, δηλαδή, είμαστε μικρότεροι. Έχει πιάσει ένα μαύρο τσάι. Τι μαύρο τσάι, μωρέ. Τσάι με φρούτα του δάσου. Ένα αισθησιακό τσάι, όχι φασκόμηλο. Πρωί-πρωί δεν θέλουμε. Φασκόμηλο, παιδί μου, για το κρυολόγημα. Είναι το number one. Είμαστε εντάξει. Σου κάνει κλικ το φασκόμηλο. Καλά, παιδί μου, δεν είπα τώρα θα βρούμε το ελιξίριο του έρωτο. Κεράσου κανένα φασκόμηλάκι να πούμε. Φασκόμηλο, ακού τώρα τι βάζει. Τι τσάι να πιω τώρα, δεν το ήξερα ότι πηγαίνει έτσι. Ένα τσάι με ginger μέσα και τέτοια. Έχει και ωραία κόκκινη πλατεία, π.χ. Δικό μας καλέ τσάι. Δράκος. Παιδί μου, αυτά τα φέρουμε τώρα από τις σκηνές. Δικό μας τσάι, από το χωριό τώρα σου λέω. Δικό μας γεμάτο. Αν θες να τηρήσεις την παράδοση, πάω. Παράδοση, μάλιστα. Πάω πίσω. Πάει πίσω. Είχαμε και μια γραμμούλα τώρα. Πιάσαμε την μπάρλα και θα τα συζητήσουμε μετά. Μπα περίμενε γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα! Καλώς το λέγαμε! Γεια σου! Πάλι πρώτος! Έτσι! Αλλαγή δεδομένων για την χρονιά! Πρώτος και μόνος! Πρώτος! Πρώτος και μόνος! Έτσι. Δεν είναι και άλλη γραμμή! Είμαστε τώρα χαλαρά! Τώρα θα αρχίσουν τώρα! Από εβδομάδα κάτσε λίγο να ξεκινήσει! Εγώ περίμενα πόση ώρα να αρχίσει! Από τις 4 ώρα ήμουνα εδώ! Εντάξει! Να με παίρνεις τηλέφωνο να σου τα λέω και στο δρόμο, άμα θέλεις, άμα είσαι τόσο ανυπόμονος. Για περνάκι η ώρα μου στο λεωφορείο, 5.30 ώρα, πάμε, α λέμε καμιά χαζομάρα. Ναι, α λέμε καμιά χαζομάρα. Σε φαντάζομαι να μαζεύεις φασκόμηλο στο χωριό σου. Καλά, δεν μαζεύω κι εγώ, είπαμε, μου το φέρουν και χαμομήλι και τσάι του βουνού. Ας το φέρουν, και εμένα η θεία μου το φέρουν. Ε, η μάνα μου, εντάξει, εγώ που ξέρω εγώ σάμα της. Ιδέα δεν έχω από αυτά. Αυτά τα φυτικά είναι τα καλύτερα και ισχύει. Τα λίτων και τις μαλακίες είναι. Έλα, αλλά πρόσχε. Μιλές μάρκες, πάρ' το πίσω, μιλές μάρκες, κάσε και ναι, τα φυσικά. Ναι. Συγγνώμη, δεν ναι. Το εννοούσα. Ναι, έτσι ακριβώς, δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, αυτά είναι μόνο, ξέρεις τι, εγώ το παίρνω μόνο για δροσιστικό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι, άλλη κατάσταση. Ναι, το χειμώνα θέλουμε βότανα. Θέλουμε ιάματα, ναι. Θέλουμε βάματα, αυτό που έχει μια παλιά διαφήμιση. Όχι φάρμακα, όχι ρε φάρμα, όχι φάρμακα. Όχι, βάματα. Α. Είχαμε μια διαφήμιση εδώ στο Λίμπερο που έλεγε βότανα και βάω. Γιατί δεν την έχουμε τώρα, τι κάνει. Κύριε Χορηγέ, για λίγο να με ρυμνήσετε.
Εντάξει, ωραία είναι τα τσάγια, ωραία είναι τα τσάγια. Όχι, καλά είναι τα τσάγια. Αλλά δεν ξέρω να τα κάνω. Να σου πω, δεν έχω καταλάβει ακόμα τη διαφορά. Αφέψιμα με τσάι. Το τσάι μάλλον είναι αυτό που βράζεις. Το αφέψιμα είναι αυτό που το ζεσταίνεις. Κάτι τέτοιο, παιδιά, δεν την έχω καταλάβει. Αφέψιμα. Αφέψιμα σημαίνει ότι είναι ζεστό. Ζεστό. Για κρύωμα. Το τσάι είναι το βράσιμο. Το τσάι. Ναι. Το τσάι είναι το τσάι. Το τσάι. Πώς το σωστό και αυτό. Το τσάι δεν είναι και ένα ταμείο. Το τσάι είναι το τσάι. Είναι σωστό. Τι άλλο μπορεί να είναι το τσάι, μάλιστα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το τσάι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Και ένα ταμείο δεν είναι, το τσάι είναι. Είναι το τσμέδε κάτι. Αυτό. Για τους τεχνικούς. Θα σε ρωτήσω. Θα στα πω εγώ όλα. Να σε καλά, Γιώργο μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ, βεβαίως. Εσύ πού θα είσαι στα Νεαρόλα, πες τουλάχιστον μόνο το αρχικό. Α, Κώστα. Όχι, ρε, Κώστα Κώστα λέγεται το μαγαζί. Ένα μαγαζάκι έχει εκεί. Κώστα Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Θα είσαι κατά εκεί. Όχι, δεν θα μάθω, να περάσω να πιω καλά ποτάκι. Παίρνα, παίρνα. Παίρνα από εκεί. Ναι, θα, πάρω και, θα πάρω και τη γυναίκα μου γιατί με πρίζει, δεν την πήγα πουθενά. Θα την πω, άντε, σε πάω. Μπαρπανίδι, θα σε χωρίσει επί τόπου, να το ξέρει. Άμα τη φέρει. Δεν πειράζει. Μάλλον αυτό θέλει. Γεια σου, Γιώργο μου. Δεν πειράζει. Τσαου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα να μα περίμενε. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Καλώ το να, καλώ το να. Καλησπίζω τον κύριο Παρπανίδη, καλησπίζω την κυρία Ιωάννα. Ιωάννα, καλημέρα, καλημέρα. Η αγαπημένη σου Ιωάννα κιόλας, τα λέμε και αυτά. Ναι. Άντε καλά. Έχουμε χαθεί με την Ιωάννα. Χαθήκαμε, πώς μας κάνανε έτσι και μας διαιρούνε. Τα μίλια και τα... τα μίλια. Αυτά. Άστα να πάνε. Τα ναυτικά μίλια, Ιαός. Ιαός του έρωτος. Λοιπόν, μια που πιάσατε τη συζήτηση για χαφασκόμηλα και τα λοιπά. Ξέρεις. Θα σου πω. Χαλβάδιασα ένα μελαχρινό πλασματάκι από το καλοκαίρι. Ναι, μ' αρέσεις, ναι. Χαλβάδιασα. Σήμερα, πριν από λίγες ώρες, πάνω βγήκαμε έξω τελικά. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Ναι, βγάζω, καθόμαστε σε μια τραπεζάρα και μια όμορφο μαζί. Ναι. Βγάζω έξω τα κλειδιά, το κινητό και τα τσιγάρα γιατί καπνίζω πολύ. Τι να κάνουμε, εκεί μας καταντήσανε. Έρχεται η σερβιτόρα. Ναι. Τι θα πάρετε και τη λέω με αποφασιστικό βλέμμα ένα χαμόμηλο. Όχι ρε μεγάλε, να δε σε εδώ. Ιωάννα μου, τι θα έκανες σε αυτήν την περίπτωση, Δεσποινίδος. Θα σκονώσουν να φύγεις. Δύο περιπτώσεις. Θα έκαναν το ίδιο για να μην αισθανθεί άσχημα. Α, τη γλυκιά. Ναι. Ή θα έπαιρνα μπύρα. Ή θα έπαιρνε μπύρα. Μάλιστα. Η συνοδός μου πήρε και αυτή χαμόμηλο. Α, τι ωραίο ραντεβού. Τι ωραίο ραντεβού. Ραντεβού στα καπί. Ζηλεύω. Με καιρός σιγά σιγά φτάνουμε προς τα εκεί. Ναι. Το θέμα είναι ότι εγώ τη χαλβάδιαζα. Τελικά βγήκαμε έξω και... μου πέρασε. Γιατί με το φασκόμπιλο όλα γιάνανε, ναι, εννοείται τι. Δηλαδή ήμουν τα καψιδεμένος από το καλοκαίρι ας πούμε και βγήκαμε τελικά έξω μετά από 88 χρόνια και τώρα πλέον δεν είμαι ερωτευμένος. Γιατί αυτό, επειδή πήρε και αυτή φασκόμπιλο. Αυτό επειδή... ακριβώς. Ένα πήρε φρούτο του δάσους. Ένα πήρε φρούτο του δάσους. Αυτή, μαύρο τσάι. Αν έπαιρνε, δεν ξέρω, αν έπαιρνε ουίσκι μπορεί να μου έκανε κάτι, δεν ξέρω. Πάντως μια συμβουλή, να μην είμαστε τροπαλοί παιδιά, αν είναι ένα αυτό μια κοπέλα, γιατί μπορεί τελικά να μην μας αρέσει τελικά. Σωστό, δοκιμάστε το, αλλά μην παίρνετε κι εσύ, μήπως έπρεπε εσύ να πάρεις τα ουίσκια. Είμαι σε αυστηρή δίαιτα κύριε Πατμανίδη, μου βρήκανε ζάχαρο, διαβήτη, σκολικοειδήτη και έπρεπε να, κόψω το αλκοόλ. Πω! Αλκοόλ κομμένα. Θάνατος. Έκρια, τώρα μόνο χόρτα. Χόρτα. Εντάξει, και φασκόμηλα και τέτοια. Δεν πειράζει. Καλύτερα είναι αυτά. Καλύτερα είναι αυτά. Εντάξει, μια ιδέα είναι όλα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα φιλιά μου, έρχομαι πάνω. Τα λέμε. Άντε, τσάω, τσάω. Άκου τώρα, να είδες, ήταν μέσα στο μυαλό σου. Βγήκανε, λέει, και έπιανε τα φασκόμηλά του και δεν του έκανε κλικ. Δεσποινίδα. Είδες, αυτά παθαίνουμε. Ναι. Και τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτσε κόκκινη πλατεία αυτό που λες, τι είναι τώρα, δεν είναι τίποτα κομμουνιστέ.
Εδώ θα μπορούσε, αλλά όχι, είναι τόσο νοστιμούλικο. Είναι το κόκκινο το χρώμα. Μάλιστα. Ό,τι είναι κόκκινο είναι και ωραίο. Α, μάλιστα. Red is beautiful. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Επίσης, επίσης. Τάσος από την Τούμπα, είμαι Ολυμπιακός. Γεια σου Τάσο. Πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό. Βεβαίως. Έτσι. Τα κόκκινα ξέρεις, χαιρετίζουμε πάντα. Να τα, μόλις το είπε η Ιωάννα, πήρες και εσύ Ολυμπιακός. Δεν ακούς Ιωάννα μου, δεν ακούς τον Τάσο μας. Εδώ και ο Γεωβασίλης, Ολυμπιακός. Έτσι, ο Ερυθρόλευκος Βασίλης. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, βεβαίως, βεβαίως. Τι να κάνουμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα κάνει υπομονή, άλλα 5-6 χρόνια. Υπομονή λες, 5-6 χρόνια. Ναι, ναι. Το 2018 θα είναι με πρωτοπόρο Ολυμπιακό για πάντα. Καλά, ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Να πιούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ένα φασκόμηλο, αυτό μας λες. Για φασκόμηλο, για χαμομήλι, για... Δοκιμάστε όλα τα χάγια. Για να καταπραίνουν τον πόνο, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε Τάσο μου. Καλή χρονιά, τσάω τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Και εγώ ένα χαμομήλι θέλω με άρωμα στημένο Ολυμπιακό. Νάτος, νάτος. Τα παιδιά μια και θέλουν να έρθουν και στην εκδήλωση για να περάσουν και καλύτερα και αυτοί και ο κόσμος στα Νέα Ρόδα φορέσουν και την μπλούζα του Ολυμπιακού, να μην περάσουν απαρατήρητοι. Όχι, εκεί είμαστε όλοι. Σε αυτά στον Πατμανίδη δεν χωράνε οπαδικά. Εννοείται ρε φίλε, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Την μπλούζα να φορέσουν αυτό, τους παροτρύνουμε. Τα κίτρι... Και να σε πληροφορήσω, τα Νέα Ρόδα είναι κυτρινό μαύρα. Νομίζω. Κυτρινό μαύρα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, παλιά υπήρχε κάποιο μαγαζί, νομίζω υπάρχει και τώρα, είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 80, που είχε πολλά είδη τζαγιού, στο κέντρο, να μην πούμε ποιο. Και μάλιστα θυμάμαι, πρώτη φορά που πάω και κάθομαι, αργότερα γνωρίστηκα και με την ιδιοκτήτρια, μου λέει, λέει τι θα ήθελε, θέλω τη γεύση, μου λέει τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα, λέω εντάξει, λέω φέρε μου με άρωμα αφρικάνικο πεπόνι. Και με κοιτούσα αποσβολωμένη. Λοιπόν, την επόμενη φορά που πήγα είχαν βάλει στον κατάλογο με άρωμα αφρικάνικο πεπόνι. Έτσι, τα σέβεσαι, τα σέβεσαι. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι ότι το τσά είναι λίγο σαν τη ρακή, μπορείς να κάνεις από τα πάντα, από οποιοδήποτε φυτό. Όχι, ωραία, εντάξει, το τσάι, κοίταξε, αν σου πω ότι επειδή δούλευα σε κουζίνα, σε μπαρ, δοκίμασα πρώτος και έφτιαξα κρύο τσάι πριν να βγει το εμπόριο. Ναι, έτσι. Και μάλιστα έφτιαχνα τις γεύσεις, είχα ένα μηχάνημα που έκανε τις γρανίτες και δοκίμαζα εκεί. Έβαζα και τη λαντσιέρα, ήταν 150 κιλά, την έβαζα, δοκίμαζα. Ναι. Γιατί πρόσεχα τον εαυτό μου. Έτσι. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Έχω κάνει κρύο τσάι και ξέρω. Μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο επόμενος. Έχω κάνει και στρατό. Καλημέρα σας. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον όταν ακούω θόρυβο καταλαβαίνω. Μπαίνεις πλέον χαρακτηριστικά. Με ειδικό, σαν να έχουμε ringtone σημαδεμένο στο τηλέφωνο σου. Γιατί ρε. Ακούγεται ο ήχος από τον δρόμο πάντα. Και καταλαβαίνω ποιος είναι. Ακούγεται ο ήχος από τον δρόμο. Ναι. Χρονιά παιδιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Το ακροατήριο σκίζει μιλάμε. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Πάντα. Πραγματικά, αφού τώρα έτσι με έρχεται να ακούω από το ξεκίνημα. Δεν το κάνω συνήθως, γιατί και την ώρα ήδη έχω αναλάβει έργο. Οπότε ακούω γύρω στις 7 ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τώρα, τον τελευταίο καιρό μας έχεις γίνει τον 6,5 λιγουλάκι. Κοίταξε, είμαι, τα έχω πει αυτά, είμαι από τις 5.30 έξω. Ναι, λέω. Απλά δεν τυχαίνει, τώρα λόγω υποτίθεται διακοπών που δεν υπάρχουν σχολεία, το μετακινούμε λίγο, το αλλάζουμε προσωρινά, οπότε τυχαίνει να ακουγόμαστε και το πρωί. Λοιπόν, να πούμε ότι, το φασκόμηλο... Ναι, να τα Ιωάννα να τα ακούς. Ή αλλιώς... Τη σφακιά, στη σφακιά να πούμε την Ιωάννα, ότι πέραν από όλες τις άλλες ιδιότητες που έχει, έχει και μια ιδιότητα να αυξάνει ελαφρά την πίεση, γι' αυτό και θεωρείται από όλα δηλαδή τα ελληνικά τάγια ας πούμε στο πληθυντικό, από όλα τα αφεψίματα τα ελληνικά,
Γι' αυτό και θεωρείται ότι ανεβάζει και λίγο τη λίπητο. Νάτα, η Ιωάννα τα ακούσε, εδώ μας είπε παππούδες και καπί και τέτοια, επειδή πιάμε ένα φασκομιλάκι. Εννοώ ότι είναι... Εντάξει, δεν το παίρνει νεολαία. Έτσι, γι' αυτό και οι παππούδες. Ναι, ναι, την παρέμβαση η Ιωάννα εδώ ψιλολάθευσε. Έτσι. Εντάξει, τα παίρνω πίσω, τα παίρνω πίσω όλα. Συγγνώμη. Θα σέβεσαι, Ιωάννα. Ο Παύρο και εγώ φασκόμηλο. Άλλο η Λουίζα. Το φασκόμηλο έχει άλλες ιδιότητες για το κρυολόγημα, αλλά και για το κουκουρούκου. Ναι, εγώ από χθες δραστηριότητα φουλ. Από ήπια τα φασκόμηλα, ιδίως με τα μαντήλια εκεί που φυσάς τη μύτη τους και τέτοια, είσαι μέσα στον ερωτισμό. Όλα έχουν την εξήγησή τους, Μπαμπή. Έτσι. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Εμείς, ας πούμε, αφού δοκιμάσαμε τα πάντα, κάθε φορά που βλέπουμε ΠΑΟΚ, μας έχουν μάθει τα παιδιά που σερβίρουνε στο μαγαζί που παρακολουθούμε. Έτσι, πίνω μονίμως χαμομήλι. Δεν ρωτάνε ποτέ. Καταπραϊντικό το χαμομήλι, σε ηρεμή. Λαμβάνω τα μέτρα μου νωρίτερα για να έχω αργότερα. Κατάλαβες. Ποτέ δεν με ρωτάνε πια. Χαμομήλι, ξέρουν. Έτσι. Λοιπόν, αφού περάσαμε από τα διάφορα, είναι καλό, παιδιά. Χαιρετίζουμε και πάλι το ακροατήριο, να μην το πολυκρατάμε το θέμα. Βεβαίως. Το ακροατήριο γράφει τη δική του ιστορία πλέον. Τελείωσε. Λευτέρης Τετιάνο. Έτσι, ναι, φαντάζω, ψάχνει ο κόσμος το Λευτέρη εδώ και μια εβδομάδα, είναι εξαφανισμένος. Από τότε που η ΑΕΚ έπεσε στη δεύτερη θέση, δεν ξαναβγήκε ο Λευτέρης. Τελείωσε. Έχεις καταφέρει απίστευτα πράγματα. Έχεις δημιουργήσει τεράστιες συγκρούσεις πλανητών κτλ. Να δούμε πού θα πάει το 18. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, τσάω, τσάω. Είδες, τα άμαθες τώρα για το φασκόμιλο, να μάθεις να μιλες ότι είναι αυτό παππουδίστικο και τέτοια. Τα ξέρε, παιδί μου, γιατί παππούδι, τρίτη ηλικία. Εμείς η τρίτη ηλικία δεν έχουμε δικαίωμα στο ερωτικό. Φυσικά και υπάρχει δικαίωμα σε όλες τις ηλικίες, αλλά τώρα να πας σε μαγαζί και να πάρεις φασκόμιλο. Τι μα ωραία, γιατί. Α, δηλαδή με την κόκκινη πλατεία σου θα αισθανόσουν αλλιώς εσύ ότι αυτό. Ναι, αισθάνεται. Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε. Εντάξει, αφού είναι τσάι, είναι ωραίο. Θα έπαιρνα μια κόκκινη πλατεία και θα της έλεγα βάλε μέσα φασκόμιλο. Τι να σου πω στην κοπέλα, έτσι, ας πούμε, διακριτικά. Μα παιδί μου, τώρα δεν θέλουμε να το πάμε εκεί. Θέλουμε να ξεπεράσουμε, ας πούμε, αυτές τις αναποδιές, τα σταλίες που έχουμε. Έχω πει και εγώ με το ζόρι μου. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα τσάγια, αλλά δεν τα πίνω. Άλλη ανομαλία. Γιατί τα πίνω μόνο όταν είμαι σε τέτοια κατάσταση, έτσι συναχωμένος και πλακώνομαι αβέρτα 3-4 την ημέρα. Και λέω, γιατί δεν πίνω και την υπόλοιπη τέτοια. Αλλά μετά ξέρει, βαριέσαι να τα κάνει. Βάλε βράσε νερό. Και επίσης δεν έχω καταλάβει ακριβώς αυτό. Ποια είναι η διαφορά του τσαγιού με το αφέψιμα και τον τρόπο παραγωγής. Χθες, να φανταστείς, προεκτρολογούσατε. Εκεί μας καταντήσανε. Συνταγή για φασκόμηλο. Και δεν είχε πουθενά σε όλο το ίντερνετ πώς το κάνουμε. Είναι μυστική συνταγή. Αν το βράζεις, αν το κάνεις, αν το ζεσταίνεις, αν το προσθέτεις μετά. Γιατί σε πολλά, ας πούμε, ζεσταίνεις το νερό. Νομίζω ότι το αφέψιμο είναι αυτό και προσθέτεις μετά εκεί τα βότανα. Αν το βράζεις παράλληλα, το βράζεις ταυτόχρονα. Γιατί πολλές φορές έτσι χάνει και τις ιδιότητες του. Δεν τα έχει αυτά τα ίντερνετ. Δεν τα λένε. Μας τα κρύβουν, Ιωάννα μου. Μας θέλουν εδώ αρρώστους. Αλλά εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θα αρρωστήσουμε με τίποτα. Θα είμαστε εδώ δυνατοί σε πάξη, θα ξεπεράσουμε το κρυολόγημα γιατί έχουμε και την Παρασκευή, έχουμε και μίνι εμφάνιση. Τι μίνι, μάξι, άμα είναι να παίξουμε, παίζουμε. Στα Νέα Ρόδο, στη Χαλκιδική ξεκινάμε την καλοκαιρινή μας περιοδία, Ιωάννα. Την νέα χρονιά νομίζω επιβάλλεται. Ναι, γιατί παίζουμε σε μπιτσόμπαρο, από μέσα βέβαια, σε κλειστό, όχι έξω στο... στα γιάζα, αλλά λέμε... Ποδαρικό θα κάνετε. Ποδαρικό, λέμε, αφού είναι να παίξουμε κοντά στη θάλασσα, ας ξεκινήσουμε την καλοκαιρινή μας περίοδο. Ήδη έχω κλείσει live για το καλοκαίρι. Ναι, για το χειμώνα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ένα Βαλεντίνο έχουμε αυτό. Αλλά το καλοκαίρι θα είστε. Καλοκαίρι θα σε πάω στα νησιά, ετοιμάσου και θα γυρίσουμε τις Κυκλάδες όλες. Θα πάρουμε ένα καραβάκι, ένα καϊκάκι και θα πάμε εκεί. Ήδη σκεφτόμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Γιατί σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρέα μας. Και καινούριο κόσμο και κόσμο που, χθεσινή ημέρα έχει μια ψηλό αηδιούλα. Όχι αηδιούλα, αδιούλα. Χθες δεν δουλεύουν τα εμπορικά καταστήματα. Σήμερα όλοι κανονικά σε πάλι δεν δουλεύουν τα σχολεία. Εντάξει, είναι σημαντικό. Εντάξει, βρέ, Ιωάννα μου, να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Ναι, τα νιάτα έτσι πρέπει να είναι. Έχω ένα πάκο βιβλίο που πρέπει να διαβάσω για τις εξετάσεις. Πότε είναι εξετάσεις, θα μου πεις Δευτέρα ξεκινάμε. Σε 2-3 εβδομάδες. Καλά, και αυτοί δεν τρέπονται. Καθόλου. Σας βάλανε εξετάσεις μέσα στα καρναβάλια. Τσικνό Πέμπτες έχουμε. Τα απόκριο. Γενέθλια έχουμε. Γενέθλια έχουμε. Γιορτή έχουμε. Δεν ξέρω τι γιορτή μου θα χαρώ. Θα τη χαρώ. Να τη χάρεις. Αλλά. Κυριακή, ευλακία. Εντάξει, παντά του Ιωάννη.
Ήτανε μια κακόμοιρη γιορτή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάθε Δευτέρα είχαμε τεστ μαθηματικά και έπρεπε να κάτσω να διαβάσω. Κάθε Δευτέρα που επιστρέφω από το σχολείο και τεστ μαθηματικά. Ναι. Του Ιωάννη είναι λίγο στα δικά μου τα γενέθλια που είναι 13 Σεπτέμβρη και πάντα συνδυαζόταν με το άνοιγμα των σχολείων. Έτσι και του Ιωάννη ήταν μετά από γιορτές αυτό χριστουγεννιάτικα, ωραία πράγματα. Έπρεπε να, την άλλη μέρα να πας στο σχολείο. Να κάνω, εντάξει. Βέβαια αυτά δεν μας ταλαιπωρούν εμάς, ερχόμαστε κανονικά με την έλευση της νέας χρονιάς εδώ στα στούντια, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 3 του Γενάρη σήμερα. Οσίας Γενεβιέφης εκ Παρισίων, ορμόμενη η Γενεβιέβη, ή τι σημαίνει ότι εορτάζουν η Γενοβέφα και η Γενεβιέβη. Να το πω κάνω δύο τρεις φορές, θα το... Θα λαβώ ήλιος ανατύλης 7 και 41 και θα δεις στις 5 και 18 με σελήνη 16 ημερών. Με κρυγουλάκι αισθητό. Ναι, καμία σχέση με τους προηγούμενους. Είχαμε λίγο καλύτερο καιρό σήμερα, θα είναι πιο πεσμένη η θερμοκρασία. Έχει κάτι αγέριδες έξω και αυτοί είναι που τρυπάνε λίγο. Πεσμένη θερμοκρασία, καμία πεσμένη γλάστρα. Πεσμένη κάτι, γλάστρα, κάτι είδαμε. Πεσμένο είδε, θα έχει. Πεσμένα, ναι, έχει, θα πιούμε βασκόμηλο. Την περίεργη ώρα που ξυπνάμε εμείς, τα πράσματα της νύχτας. Κάτι τέτοια περίεργα θα. Εν τω μεταξύ δεν έχει καθόλου κόσμο σήμερα. Δεν βγαίνει ο κόσμο στην Τρίτη, τι έχει γίνει. Εντάξει, ρε, πόσο να βγει άλλο. Ναι, όμως Τρίτη είναι Τρίτη. Τι... Επιβάλλεται Τρίτη βράδυ. Άκου τώρα τι μας λέει εδώ, παιδί μου, βγήκε Σάββατο, βγήκε παραμονή, βγήκε χθες που. Ήτανε του Αΐου Βασιλείου. Να βγει και σήμερα. Εντάξει, το τόσο μπορεί. Να μην βγει, ρε παιδί μου, να κάτσει σπίτι. Είναι η μέρα που βγαίνουμε και συνήθως δεν μπορώ να βγω εδώ. Χριστό, για την Ιωάννα, εσύ το λες εξιδίων ότι η Ιωάννα, επειδή έτσι αυτό μπορεί, βγαίνει τις Τρίτες για να μην έρχεται Τετάρτη στην εκπομπή. Άλλο αυτό είναι δικό σου κόλπο. Το έχω καταλάβει. Το μοτίβο. Έρχεται καημένη μα, έρχεται. Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου κόσμο σήμερα. Εντάξει, παιδί μου, τι να δω. Σαν να μην είχαν τα μαγαζιά καθόλου. Σίγουρα δεν είναι. Σήμερα τώρα από εδώ και πέρα ξεκινάει μια περίοδο μέχρι το Φλεβάρι όπου θα είναι όλα νεκρά. Δεν θα δουλεύει τίποτα. Είναι η χειρότερη περίοδος για τα μαγαζιά. Γιατί έχουν περάσει γιορτές, έχουμε βγει, έχουμε δει φίλους, έχουμε κάνει λίγο παραπάνω τα σταλίες. Και από εδώ και πέρα τελειώνει, δηλαδή περνάει και τα φώτα. Και θα είναι ένας μήνας, άστα να πάνε, χειρώνουν τα μαγαζιά, σημειώνουν τα χειρότερα τους ταμεία. Τα μπαρ στο βράδυ. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, από Φλεβάρι ξανά αρχίζει και παίρνει το πάνω του με τις απόκριες. Φέτος είναι πάρα πολύ νωρίς. Πέφτουν τα καρναβάλια, δεν ξέρεις, 15-16. Το Φλεβάρι, ναι, 17 έχουμε. Αμάν, δηλαδή έχουμε Τσικνοπέμπτη, Βαλεντίνο. Όλα μαζί. Όχι, η Τσικνοπέμπτη είναι γύρω σε 7, νομίζω. Κάπου εκεί πέρα. Ο Βαλεντίνο είναι την επόμενη εβδομάδα, 14. Αλήθεια, όχι. Βαλεντίνο έχουμε live. Άρα πρέπει να αρχίσει από τώρα. Να ράψει κουστούμι, να ράξει. Φέτος το Βαλεντίνο θα σερβίνουμε βασκόμηλο. Θα το κάνουμε για την τρίτη ηλικία. Μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ. Μέχρι 10 βαθμούς. Να ρίξουμε και λίγο κάτι μέσα στο βασκόμηλο. Τέτοια μ' αρέσει, τέτοια να μου λες. Μέχρι 10 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το μεσημεράκι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 με 6 βαθμούς. 4 αμποφόρια βόρειο-δυτική ανέμη. Γι' αυτό και μας κάνει λίγο αίσθητη την παρουσία του το κρυουλάκι. Και κάπως έτσι και όλη η εβδομάδα, αύριο λίγο πιο πεσμένο, θα έχουμε βροχές. Αυτό θα από Παρασκευή το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλό. Αν θες να πάει να βουτήξεις για το Σταυρό, να μην διστάσεις. Όχι. Εντάξει, να βουτήξεις. Δεν το έχω κάνει αυτό το χόμπι. Και για να μην έχει γίνει ακόμα, όλο θα γίνει ποτέ. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα να πας και πάρεις πτυχίο. Να σε φωτίσει εκεί η Παναγιά. Ναι, εγώ φωτίζομαι γενικά. Εντάξει, από το σχολείο, οπότε. Σωστό και αυτό. Όταν περάσαμε πρώτη έτος μας δώσαν και σταυρό. Αλήθεια. Δεν θα έπρεπε στη σχολή να κάνετε αυτά, να τα έχετε και εργαστήριο. Βούτυγμα για σταυρό 1. Βούτυγμα για σταυρό 2. Το είχαμε ειδικό κολυμπητήριο. Ειδικό χώρο για. Κανονικά. Μια μπλουμ, μια κολυμπήθρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι. Αυτά έχει η ατζέντα μας, οι ημερομηνίες μας, οι εορτές μας, λίγα πράγματα. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μίνι ανάπαυλα διαφημιστική. Και θα επιστρέψουμε εδώ, θα ξεκινήσουμε με τα τσάγια μας, με τα ζεστά μας, με τα κρύα μας, με τα αθλητικά μας, γιατί αυτά αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά στο παιχνίδι. Θα αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση και ρυθμούς, γιατί ξεκινάνε και τα μπαλίτσες. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, είμαστε ακόμη υπό την επίρρεια των εορτών. Νομίζω οι περισσότεροι έχουμε ένα χαλαρό πνεύμα. Γιατί εντάξει, να μην χαλαρώσουμε κι εμείς λίγο. Από την πίεση. Υποσχεριστές και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Άνθρωποι δεν λες τίποτα. Άμα δείτε όμως να κλωτσά καμιά μπάλα, κατευθείαν θα αρχίσουν.
θα αλλάξει όλο το κλίμα. Λοιπόν, μείνε ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Σου είπα για καλοκαίρια, σου είπα για περιοδίες, σου είπα για νησιά και αμέσως να επιλέξεις καλοκαιρινούς ήχους, Ιωάννα μου. Να σου πω κάτι, εγώ για το τσάι το επέλεξα. Το τσάι, γιατί το τσάι, που κολλάει. Με τσάι. Να, δεν έχουν έτσι καλά τσάι αυτοί, μωρέ. Αυτοί πίνουν κάτι τα μαύρα, αυτά φέρουν από τις Ινδίες, από το έτσι. Από τα... Μαύρο πίνουν και οι Τούρκοι πάρα πολύ. Τους έχουμε τα δικά μας, τα ωραία, τα χαμομήλια, τα τήλια του βουνού, πας τα μαζεύεις. Τόσο ωραία πράγματα. Εντάξει, υποστηρίζουμε την ερωτική ζωή της Ελλάδας, αλλά η Αγγλία είναι κλεισμένη για το τσάι. Μάλιστα, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο κάθετη στις απόψεις σου. Τι έγινε το 2018, είπε. Κάτσε λίγο. Oh, man, το 2018 έρχεται με μια πήρε Ιωάννα. Έχω ημερολόγιο. Για να γράφω το πρόγραμμά μου και να έχω τη ζωή μου σε μια τάξη. Λέμε τώρα. Ωραίο όμως είναι αυτό, έτσι σε βάζει μια διαδικασία. Ότι... Φυσικά. Πήρε και καζαμία να δει τι... τι θα γίνει, τα μελούμενα. Εσύ να πώ τα ξέρουμε. Πτυχίο δει. Έχουμε νεροκρίτη, έχουμε προφητείες. Έχουμε προφητείες, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώ στην Κατερίνα, έχει μπαταρία σήμερα. Καλημέρα και στην Ιωάννα. Καλημέρα. Τώρα το έχω και φορτίζει και μιλάω καθώς φορτίζει. Ω, μάλιστα. Αυτό, σε κολπατζού. Διαφορετικά, δεν ξέρω πώς ακούγομαι. Πάρα πολύ καλά ακούγεσαι. Πάρα πολύ. Και εσείς καθαρά ακούγεσαι. Έτσι, είναι... καθαρά δεν ακούς εδώ φωνούλα. Φωνούλα καταπληκτική, μόνο για τραγούδι είμαστε. Υπάρξεις πάλι, την τρίτη μέρα από χθες. Τι δεν σ' άκουσα. Από την από χθες μέχρις, πολύ πολύ. Δεν σ' ακούω. Γρήγορα. Δεν σε κατάλαβα καθόλου. Λέω, δεν έλειψε την Τρίτη χθες που ήταν δεύτερη μέρα. Πώς τα λέτε, είμαστε εμπορικό μαγαζί, είμαστε εδώ, κατάστημα. Ο κόσμος σας έχει ανάγκη, Γιώργο, γιατί γελάω, Γιώργο Πάμπη, γιατί... Γελάει, ναι, γελάει με τα χάλια μας. Παρέα όλος ο κόσμος να έχει να γλεντάει, να λέει ασθένει για το ζωμάρι. Το μόνο σίγουρο, το τι γλέντια κάναμε αυτές τις γιορτές, δεν λέγεται. Ιδίως την παραμονή της πρωτοχρονιάς, καταπληκτικό. Ναι, ναι, στο κρεβατάκι μου ήμουνα. Εννοείται. Ναι, ναι, γιόρτασα με όλο τον κόσμο με Σπύρο Παπαδόπουλο. Εγώ σε το πάνελ σου, εγώ θα δώσω την εντολή. Να δώσω την εντολή. Το πάνελ σου θα μοιράζουμε το συστηματικό για το δίσκο. Α, μάλιστα. Να προωθήσουμε κάποιον καλύτερο καινούριο δίσκο να έχει ποιο σου ξέρει, παιδί. Ποιο καλύτερο, ποιο σου ξέρει, γιατί αυτά παλιό. Εγώ έπρεπε σε καλά, μόνο με την Ιωάννα είσαι εξοικειωμένο. Λοιπόν, σε λίγο έτσι. Μα, με την Ιωάννα έχουμε έτσι άλλου είδου σχέση, γι' αυτό είμαστε εξοικειωμένοι. Μόνο με την Ιωάννα. Μόνο με την Ιωάννα. Επειδή και εγώ έτσι αισθάνομαι, έρχομαι πιο κοντά στην νεολαία. Κατάλαβες, με βγάζει μέσα γιατί μου τα. Εσύ, πόσο είσαι, 60, είσαι 70, πόσο είσαι. Κοντά είμαι. Προς τα σκόμιλες, σιγά σιγά. Προς τα κοιμάει. Ας τα να πάνε, ας τα να πάνε. Θα μιλάω, θα μοιράζουμε διαφημιστικά να τα προωθήσουμε. Γιατί και η Άννα διαφημιστικά μοίραζε έμπειρη σε αυτόν τον τομέα. Και θα παίρνει κιόλα. Θα παίρνουν. Θα πληρωμή, όχι μια δράση. Καλά, τι είμαστε τώρα, τσίπηδε, εννοείται θα πληρώσουμε. Λεφτά υπάρχουν. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Το έκανε στην αρχή, α συνεχίσει. Τελειώσαμε. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαου, τσαου, τσαου. Τώρα που είπαμε Σπύρο Παπαδόπουλο, εντάξει, συνέβη, δεν ξέρω, το πώς τώρα κιόλας και στα ίντερνετ και για όσους ενδεχομένως να με παρακολουθούν ή να το αντιλήφθηκαν, είχα αποστάρει ένα μικρό τετράστιχο προχθές με αφορμή την εκπομπή του Σπύρο Παπαδόπουλου που συνηθίζει κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και γενικότερα και σε άλλες εκπομπές. Η αγαπημένη του καλεσμένη είναι πάντα ο Κώστας ο Μακεδόνας και ο Δημήτρης ο Μπάσης. Και έγραψε το ξέρεις το Δημήτρη τον Μπάση. Θα το ξέρεις μωρέ όταν... είδα κι εγώ λίγο. Όταν νυχτώνει ο ουρανός αυτός έλεγε α, 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 και κατά το φωνή δεν μπορώ, δεν μπορώ να πάρω. Κάτι μου φαίνει λίγο. Είδες. Ψήθηρη καρδιάς για τους παλαιότερους και τα λοιπά. Και γράφω ένα τετράστιχο τώρα, το δημοσιεύω και στο Twitter, το οποίο έλεγε ας πούμε περιγράφοντας την κατάσταση. Ήθελα να είμαι ο Μπάσης στην υγειά σου, να μπαίνω σπίτι την πρωτοχρονιά σου. Χρόνια πολλά, καρδούλα μου, μου λείπεις. Εγώ στα λέω και ας θεωρείτε τύπης. Ωραίο. Άγγιξε ψυγές. Άγγιξε και το λίγο το Δημήτρη Μπάση, ο οποίος έκανε like. Τόσα χρόνια του γράφουμε τραγούδια. Του γράψουμε κι εμείς, γιατί είναι. Στην υγειά μας χωρίς Μπάση και Μακεδόνα δεν είναι τίποτα. Τώρα είχε κτίχη, τον αργυρό είχε. Αυτή την. Δεν είδα, αλλά άκουγα μέσα από το σαλόνι. Ναι, και να μην βλέπεις, έχεις μέσα και παίζει, ας πούμε, αυτές τις ημέρες, τις γιορτάρες. Του χρόνου πρέπει να κάνουμε ένα δικό μας στην υγειά μας. Να μαζευτούμε όλοι εδώ, του λόγου επειδή. Πώς το λεγότανε, λόγο στην υγειά μας. Λόγο γουρούμπα. Επειδή στην υγειά μας και αν. Ένα τελευταίο σφινάκι θα λεγότανε. Μαζευτούμε όλοι εδώ, ακροατέ, παρουσιαστέ,
συντελεστές, να γίνει σφαγή, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνούμε και συνδιαλεγόμαστε διαρκώς, ιντερνετικά, online, κανονικότατα. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από τις γιορτές, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, θα βρούμε ρυθμούς, θα βρούμε πατήματα από τη στιγμή, το λέω από την προηγούμενη εβδομάδα, με έχει στοιχήσει πάρα πολύ που τα φώτα πέφτουνε Σάββατο. Και δεν θα μπορέσουμε να τα χάρουμε. Βέβαια, εντάξει, να, τα εμπορικά τα καταστήματα θα δουλέψουν το Σάββατο. Για αυτούς είναι. Κυριακή, όχι, εντάξει, φτάνει τόσο. Οπότε θα έχουν ένα διμεράκι και ουσιαστικά από την επόμενη Δευτέρα που θα έχουμε και φουλαγωνιστική δραστηριότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πλέον, θα στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά που μας απασχολούν καθημερινώς εδώ στο Λόγο Επιδίκη, στο Λίμπερο 107,4. Σαν σήμερα στις 3 του Γενάρη, για να δώσουμε και ένα ιστορικό στοιχείο και να πούμε και μερικά χρόνια πολλά, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1892 γεννήθηκε ο Τόλκιν, εσύ που είσαι της φανταστικής λογοτεχνίας και αυτά και σ' αρέσουν. Εντάξει, εγώ έχω δει μόνο τις ταινίες, μόνο τα Lord of the Rings. Τα δείχνει και αυτά επαιτειακά. Κάθε Χριστούγεννα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το είχε, ναι. Δηλαδή, πώς το, ναι, πώς το έχουμε συνδυάσει, ότι Χριστούγεννα, ας δείξουμε μερικές φαγές εκατομμυρίων ορκ, ξέρω εγώ. Κοίτα, είναι επική ταινία. Επική, και τα Χριστούγεννα την επικά, ας πούμε. Μια που τα έφυγε κουβέντα, τώρα να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου, τον Δημήτρη τον Υπερήφανο. Να, γιατί Δημήτρη Υπερήφανο. Είναι υπερήφανο. Πού είναι στην εθνική ομάδα. Θεατρική ομάδα. Α, εντάξει, οκ. Να κάνουμε το έθνος περήφανο. Έτσι, ναι. Και. Είναι πολύ και αυτός έτσι με Tolkien και Άρχοντα Δαχτυλιδιών και παίξαμε μια φορά. Δημήτρη. Είχαμε θέμα να κάνουμε τα χρώματα τέλος πάντων και ήμασταν το μαύρο. Και λέει διαλέξει ζευγάρι και τυχαίνουμε να είμαστε μαζί και να αρχίζουμε να παλεύουμε τώρα. Τι εννοείς παλεύατε? Κάναμε ότι ήμασταν. Άστε με στα ψέματα όμως, ναι. Στα λόγια, πίνοντας τα σκόμιλο. Και να χτυπιόμαστε και να παλεύουμε. Και ήταν τόσο αστείο και τόσο ωραίο. Τα φιλιά μου, Δημήτρη. Τα φιλιά σου, άντσι Δημήτρη, τι είπες και το φιλάκι σου. Μια χαρά, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, με τα μαύρα θα είμαι. Σήμερα πάρα πολλά γενέθλια. Ο Σέρτζιο Λεόνι γεννήθηκε σήμερα το 1929. Δεν τον ξέρω το συγκεκριμένο, μου αρέσει πάρα πολύ το επίθετό του, γι' αυτό και το αναφέρω. Ιταλός καρδινάλιος Τζιοβάνι Λαγιόλο. Ωραία, Λαγιόλο. Θα ήθελα να με. Το 1939 γεννήθηκε ο πολυαγαπημένος μας, ο μοναδικός, ο ένας και ξεπέραστος, τις ύψιστες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκος Αλέφαντος. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι, και θα το αφιερώσουμε τραγουδάκι όταν θα είναι πάμε για διαλυματάκι. Ποιοι άλλοι γεννήθηκαν σε σήμερα? Ο Μέλ Γκίμπσον το 1956. Ο Γιάννης Διακογιάννης, εξέχουσα μορφή. Ο νούμερο 1. Νούμερο 1. Όλα μαζί τα έκανα εδώ, αγγλικό, ελληνικά. Sportscaster. Το 1957 γεννήθηκε σε σήμερα. Έλληνας. Είναι τόσο μικρός ο Διακογιάννης. Για πιο μεγάλο τον είχα, ρε. Μην πατήσω είναι. Του 57 μόλις. Ρε, λάθος κάνουν εδώ. Αποκλείεται. Μάλλον άλλος είναι, δεν είναι ο Διακογιάννης ο γνωστός. Τζάμπα τζάμπα κάναμε ολόκληρο το πρόγραμμα, γιατί δεν είναι το 57. Το 69 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάικλ Σουμάχερ. Το 76 ο Άγγελος Μπασινάς. Αυτό τον οποίο είδε με την άκρη του ματιού του ο Βασίλης Τσάρτας και του έδωσε την μπάσα σαν να πίνει ένα ποτήρι νερό. Κάτι δικά μας τώρα είναι αυτά, δεν είναι. Είναι κώδικες. Εν ολίγης αυτοί έχουν χρόνια πολλά από εμάς, από το Λόγο Επειδή, και τους μνημονεύουμε. Σαν σήμερα λέει το 1962 γενιάζεται το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με τον αγώνα ΑΕΚ Μπαρτσελώνα 06. Ωραία γένεια. Μπροστά σε 38.000 θεατές, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ισπανός πρίγκιπας και μετέπειτα βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος. Το κόστος των εισιτηρίων είναι 40 δραχμές το απλό και 60 δραχμές το αριθμημένο. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας θα κατεδαφιστεί 41 χρόνια αργότερα και η ΑΕΚ θα ξεσπιτωθεί για πάρα πολλά χρόνια, έως ότου να ξεκινήσει πλέον τις διαδικασίες για την ανέργεια νέου γηπέδου της Αγίας Σοφιάς, η οποία θα βρίσκεται ακριβώς στη θέση της Νέας Φιλαδέλφειας. Πέρασε μέσα από 40 κύματα το συγκεκριμένο ζήτημα και σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει η ΑΕΚ το δικό του γήπεδο, και ο ΠΑΟΚ θα χτίσει γήπεδο όπως μας είπε και ο υπεύθυνος επικοινωνίας αυτές τις μέρες, κάπου είχε δώσει μια συνέντευξη Κυριάκος Κυριάκου. Το καλοκαίρι, το Μάιο, κατεδαφίζεται η Τούμπα, η ιστορική Τούμπα. Ναι, Ιωάννα μου, θα αλλάξει και αυτή η μορφή, θα γίνει πλέον σύγχρονη, καινούρια.
Έχουμε μια αγωνία. Ναι, έχουμε μια αγωνία πώς θα είναι αυτό. Αν θα έχει εξακολουθεί έξω να έχει τις λαϊκές, γιατί κάθε Τετάρτη του μπαχει λαϊκή. Αν θα έχει έξω καντίνες ή να ενσωματωθούν μέσα στο σχέδιο του καινούριου του γηπέδου. 2-31-0-287 για 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι. Αποστολή στο 545-26. Καλημερίζουμε και το φίλο μας το Θωμά που λέει: το τετράστιχο σου άγγιξε την τελειότητα που θα έλεγε και ο Παναγιώτης Τόκος. Χρόνια πολλά στο Μέγκα. Γιατί στο Μέγκα? Δεν το πιάσα. Μήπως σήμερα ιδρύθηκε και το Μέγκα? Στο Mega Event και τη Mega εκπομπή. Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Σήμερα λέει όλοι για να τιμήσουμε τον Νίκο Αλέφαντο θα είμαστε με μπλουζάκι πόλο με οριζόντια ρίγα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια του Νίκου Αλέφαντου από το παρελθόν. Τώρα τι λέμε και εμείς, πιάσαμε τα δικά μας, εδώ μας κοιτάς σαν εξωγή. Τα πολύ είναι ωραία, αλλά δεν κατάλαβα την ρίγα. Είχε μια οριζόντια ρίγα, πάντα ο Νίκος Αλέφαντος. Είναι ένα μπλουζάκι, τι να σου πω, θα το δεις να το φοράνε από το βαρδάρι και πάνω. Διάφοροι συνήθως παλινοστούντες, για να καταλάβεις έτσι, κατάλαβες τώρα, περίπου. Ναι, 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 ναι. Είναι νωρίς ακόμα για να πω στην διαδικασία. Έχω και εγώ κάτι τέτοια μπλουζάκι από τον πατέρα μου, το φοράω. Όχι πόλο, πόλο. Πόλο, ναι. Τύπου. Δεν έχει πολύ πόλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε, κούλα μου. Ξεψυχάς λίγο, σ' ακούω και εσένας βραχνιασμένη, αρρωστούλα είσαι. Μια ζωή βραχνιασμένη είμαι εγώ. Έχεις αισθησιακή η φωνή γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για το κουπλίνι. Να δουλεύεις χοντρά, αλλά με τεράστιο. Χοντρά, χοντρά. Αδυνάτησα αυτές τις γιορτές. Δεν έχει... Ελά. Αδυνάτησα, λέω, αυτές τις γιορτές. Εγώ έκανα το αντίθετο από ό,τι έκαναν όλοι οι άλλοι. Όλες τις γιορτές άρρωστος. Ναι, δεν έφαγα καθόλου. Όλες τις γιορτές άρρωστος ήμουν. Μπορώ να το επιβεβαίωσω κι εγώ. Ναι, με βλέπει εδώ χορέψει. Ότι ήμουν άρρωστος. Έλα προς τα δω, θα σε παχύνω εγώ. Θα, έτσι μ' αρέσει. Τέτοια να μου λες, τέτοια να μου λες και μου ανεβάζει τη λίμπιντο. Τα κιλά που έχασες θα τα ξαναβάλω. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν ανησυχούμε. Τι λέει, πώς είμαστε? Η Αναστασία είναι. Είναι η Ιωάννα. Τι άκαλε, α, δεν σ' άρεσε? Όχι, απλά τα μπερδεύω, λέω, τις φωνές. Αναστασία, Ιωάννα και Έλενα. Έλενα, ένα πράγμα. Το γύριο τους έτσι μοιάζει. Τα γοράκια όμως κατευθείαν τα ξεχωρίζει τις φωνές. Για να καταλαβαίνεις. Εντάξει, φυσικό. Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Τι κάνεις, κοπελιά. Κοπελιά, πάλι σε ξέχασε. Πάλι ξέχασε μόνο πάλι. Μια χαρά, ωραία, Ιωάννα, μια καλέ. Χαρά εδώ, μια χαρά Ιωάννα. Τα περνάμε. Τρίκαλα τα περνάμε. Τρίκαλα. Όχι, εγώ από αρετή είμαι. Αρετή, τέλος. Αρετή και τόλμη. Ναι, τόλμη. Τώρα θυμίζει και τόλμη και βοητή. Ό,τι θυμόμαστε εδώ τώρα. Είμαστε ό,τι θυμόμαστε. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Είσαι καλά κατά τα άλλα? Δεν μου λες. Για σου πω. Δηλαδή. Όταν λες αδυνάτησες, τι γλαπάκια θες? Δω, δεν έτρωγα, παιδί μου, αφού τις μισές μέρες άρρωστος ήμουνα. Γιατί, πουλάκι μου, τι έπρεπε? Να, μία τα δοντάκια μου, μία τα ρινικά μου. Τι να κάνουμε? Αχ, το μόνο. Βγάζει δοντάκια, αγάπη μου. Τα δοντάκια είναι καλά. Να σε καλά, κούλα μου, σε φιλούμε. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλους, παλιοκαιρίσιο. Ο Φευγάτος πήρε. Πήρε, νωρίς έδωσε το παρόν εδώ. Πήρε. Έτσι. Έτσι. Και αυτός θα πέσει σε δίαιτα μου. Βεβαίως. Να σε καλά, κούλα μου, σε φιλούμε. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Μία χρονιά βέβαια που μπήκε με δυσάρεστες ειδήσεις για τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθότι χθες είχαμε τις απώλειες δύο πολύ σημαντικών μορφών. Δύο ανθρώπων που περάσανε μέσα από το ελληνικό γήπεδο. Ο Ντούσαν Μιτόσεβιτς, πάλι ποτέ ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και προπονητής σε αρκετές ομάδες της χώρας μας. Ηρακλή, Πανσεραϊκό, Καρδίτσα Πιερικό. Δούλεψε και στην Κύπρο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών. Αλλά και ο αγαπημένος των Ελλήνων φιλάθλων, κυρίως κάποιας ηλικίας δικιάς μου και μεγαλύτερης, ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος ήταν Τζέραρντ όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά εμείς το μεταφράσαμε λίγο ως ελληνιστή. Είναι το γνωστό αυτό με τα ονόματα όπου τα παλιόχρονια που δεν είχαμε πολύ lower, το έλεγε ο κάθε δημοσιογράφος όπως ήθελε κάποιο όνομα ενός ξένου που ερχόταν στη χώρα μας και έτσι αποτυπωνόταν και έτσι έμενε. Ο Ευ
Γιώργενος Γκέραρ, όπως έμεινε στη χώρα μας, είναι και Γκεραρντάκης κατ' επέκταση, γιατί συνδύασε το όνομά του με την ομάδα της Κρήτης, με την ομάδα του Όφη, επί 15 χρόνια συναπτά στον πάγκο, ίσως ο μακροβιότερος προπονητής Έλληνας, ένα σπάνιο φαινόμενο για τα... για το ποδοσφαιρικό μας γίγνεσθε. Έφυγε από την ζωή, γεννηθεί το 1940. Ταλαιπωριόταν, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια από μια αρρώστια. Τον είχαμε δει και στο τελευταίο φιλικό που είχε γίνει πριν από 2 μήνες. Ένα πολύ συγκινητικό φιλικό στην Κρήτη με παλαιές δόξες του Όφη αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου και οι φίλοι εκεί της ομάδος και όσοι παρευρέθησαν απέδωσαν φόρο τιμής στον Ευγένιο Γκέραρ. Βέβαια, κάνει έτσι, έχει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι ο Ευγένιος Γκέραρ ήταν αγαπητός όλους τους φιλάθλους, γιατί ίσως δεν προπόνησε κάποια μεγάλη, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, για να ακούσει τα σχολιανά του, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι τόσο καθολικής και ευρείας αποδοχής. Από τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες, αν μη τι άλλο, του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατέκτησε και ένα κύπελο Ελλάδος το 1987 απέναντι στον Ηρακλή, τον οποίον και επικράτησε ο Όφη με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι. Εντάξει, τα αναφέρουμε και αυτά για ιστορικούς λόγους. Είναι γεγονότα που επηρεάζουν και σχολιάζονται μέσα στην πραγματικότητά μας και είναι και μέσα και στη ζωή, Ιωάννα μου. Και ενημερώνεται και η νέα γενιά. Και η νέα γενιά ίσως είναι μια αφορμή να μάθει λίγο κάποια πράγματα από το παρελθόν. Το μας λέει ο κακοπροέδρος, ο φίλος μου Θωμάς, λέει και οι δύο λέει περάσαν από τον Ηρακλή. Όντως και ο Ευγένιος Γκέραρ διετέλεσε για ένα μικρό διάστημα τεχνικός του Ηρακλέως. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Αναζητούμε τώρα εμείς κάτι διαφορετικό από τα φασκόμηλα, αφού μας το έβαλε, μας έβαλε χέρι η Ιωάννα μας. Λέει ότι το φασκόμηλο είναι αντιερωτικό σαν αίσθηση, ανεξαρτήτου αν μπορεί να προκαλεί. Ξέρεις αυτό, τέτοια. Εντάξει, δεν το έχω διαπιστώσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι πίνω φασκόμηλα και είμαι. Έλα, μωρό. Μπορείς να το ξεκινήσεις από τη δικιά σου έρευνα και να μας δώσεις σε κανένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, όσο σου πάρει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, να πίνω, να πίνω φασκόμηλα. Έψαξα όμως να βρω κάποια άλλα φυτικά. Τι πίνεις αυτόν, αυτό, δεν έχει ευθύνες. Έψαξα να βρω, λέει, κάποια άλλα φυτικά, ούτως ώστε μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας. Και μου βγάζουν εδώ για. Μου βγάζουν το τζινσέκ. Ξέρεις τι είναι το τζινσέκ? Ναι. Το τζιν. Ναι, το τζιν ξέρω. Και το σεκ ξέρω. Τους αφήνει σεκο δηλαδή αυτό, μα ποιος κάνα τέτοιο. Λέμε και κανένα έτσι νόστιμο. Όχι, θέλω να το μάθω. Ναι. Το τζινσέκ λέει αναλλακτικά το πάναξ τζινσέκ. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ρίζα του που χρησιμοποιείται ως τονωτικό στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Υπάρχουν και τσάγια με τζινσέκ από αυτά που πίνει στα μυστήρια, τα κόκκινες πλατείες και τέτοια. Είχαμε στο μαγαζί που δούλευε, αυτό τα ξέρω. Το δρόμο του τσάγιου τα παίρνεις. Ναι, ακριβώς. Είπαν το παξικλείο και νοούμενοι, αλλά. Ναι, τώρα μην κρύβεσαι, τα ξέρουμε όλα τώρα. Για τουλάχιστον 2.000 χρόνια λέει, όχι μόνο αυξάνει την ερωτική επιθυμία, αλλά σε ό,τι αφορά τους άνδρες καταπολεμά και τη στιτική δυσλειτουργία και ενισχύει την αντοχή. Όλα αυτά τα κάνει το τζινσέκ. Λέει πώς, πότε και πόσο. Δίνουμε εδώ και την δοσολογία. Μασίστε, λέει, μικρά κομματάκια της ρίζας του ή φτιάξτε αφέψιμα ρίχνοντας ένα κουταλάκι σκόνη τζινσέκ σε ένα φλιτζάνι νερό, το οποίο θα βράζετε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά. Μαθαίνουμε τώρα εδώ και τη διαφορά του αφέψιματος με το τσάι. Το αφέψιμα το ρίχνεις εκ το υστέρων. Πίνετε, λέει, 2 φλιτζάνια καθημερινά για διάστημα 4 εβδομάδων. Έπειτα, λέει, κάντε διάλειμμα 2 εβδομάδες και αν χρειαστεί, συνεχίστε άλλες 4 εβδομάδες. Εννοεί τώρα να κάνουμε διάλειμμα από τι? Από το να πίνουμε ή από το να δίνουμε? Από το να πίνουμε. Το να πίνουμε, μάλιστα. Δηλαδή, κάτσε, για να φτάσουμε εδώ στα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να πίνουμε 4 εβδομάδες, να κάνουμε διάλειμμα, να ξαναπιούμε άλλες 4 εβδομάδες και αν μας κάτσει η τύχη καλή. Είναι η προθέρμανση είναι αυτό. Μάλιστα. Ο οργανισμός πρέπει να φέρει λίγο τον. Εγώ τώρα όμως το θέλω, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα θέλω να βρεθώ σε. Έχει πολλά ποτηράκια, σφινάκια από τσάι. Ναι, αλλά λέει σε μεγάλες δόσεις και ύστερα από παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα. Σαν τον άλλο που είχε πάει στην Ανίτα Πάνια και έλεγε Το θέλω. Το χανάκι πολύ, Έχω πιει τζινσέκ, Υπεδιέργεση, αϊπνία, πόνο κέφαλο, ναυτία, διάρρεια και δερματικά προβλήματα, εξαρτήματα και φαγούρα. Ένα. Καπάκι πήραμε. Άμα θέλει, εσύ λες, ας πούμε, να πίνεις φινάκια. Άρα πρέπει να πίνουμε συγκεκριμένες δοσολογίες και συγκεκριμένες ποσότητες από το τζινσέκ. Και μάλιστα σε διάρκεια, για να αυξήσουμε, λέει, την πεσμένη μας λίμπιντο.
δεν μ' αρέσει. Θα καταφύγω, λέει, στο σαφράν. Ένα άλλο τέτοιο. Το ξέρεις το σαφράν αυτό. Στο κόκος κρόκος Κοζάνης και ούτε καθεξής. Το σαφράν θαυματουργό το βάζουμε και στα φαγητά. Είναι πολύ της μοδός. Κάνει πιο πικάντικη την ερωτική σε ζωή. Σύμφωνα, λέει, με έρευνες σε πειραματόζωα, ο κρόκος Κοζάνης που ανήκει στα ακριβότερα μπαχαρικά του κόσμου και έχει συνδεθεί από την αρχαιότητα κιόλας με τον έρωτα και την γονιμότητα. Φας αφράν να θες να παφτάνει. Διαθέτει ισχυρές αφροδισιακές ιδιότητες. Έχει διαπιστωθεί ότι βελτιώνει τη συντηρητική λειτουργία και το σαφράν. Ενώ οι αντιοξειδωτικές του ουσίες αυξάνουν την κινητικότητα των σπερματοζωρίων. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μέσα. Παίζει. Γίνεται δουλίτσα. Πότε και πόσο, Ιωάννα μου, να πιούμε σαφράν. Είδες, καταλαβαίνεις όμως ότι όλα αυτά αφορούν τους άντριδοι. Αδικία, αλλά απ' την άλλη καλό. Καλό, γιατί οι γυναίκες τι σημαίνει, ότι πάντα αυτό. Όχι, δεν έχει σημασία. Οι άντρες έχουν πιο ανθυγινή ζωή, γι' αυτό τα λένε. Α, τι θες να πεις, δηλαδή από πού και όλο με τον μπριζολάκι. Με το σουβλάκι, ξέρω. Με τον μπριζολάκι, σε αυτό δεν έχεις καθόλου άδικο. Το μυαλό μας, αν πετύχει τον μπριζολάκι, τι φλανά έχουν όλα τα άλλα. Θα πω εγώ. Πώς φτιάχνουμε λοιπόν το τέτοιο. Πότε και πώς. Απολαύστε, λέει, στο φαγητό σας ή στη σαλάτα σας, εσείς παρασκευάστε έκχυμα. Μας βάζει τώρα και νέο τέτοιο. Λύσαμε την απορία τσάι αφέψιμο, τώρα μας βάζει και το έκχυμα μέσα. Με τον παρακάτω τρόπο. Βράστε νερό, ρίξτε μέσα 4 με 10 ίνες παρέθεσης τίμονες, σαφράν, αφήστε το για 5-6 λεπτά και πιείτε το αφού προηγουμένως το σουρώσετε. Μη σουρώσετε εσείς, να σουρώσετε το σαφράν. Προσοχή! Η κατανάλωση μέχρι 1,5 γραμμάριο σαφράν ημερησίως είναι ασφαλής. Ωστόσο, σε δόσεις πάνω από 5 γραμμάρια την ημέρα θεωρείται τοξικό για τον οργανισμό. Μην πλακωθείτε τώρα σε σαφράν και τέτοιο, για να αυξήσετε την δραστηριότητά σας. Χαμηλά την μπάλα και χαμηλά τον πήχη. Γιατί όλα αυτά έχουν. Άρα, να ξέρεις ότι αν πας με ένα αγόρι σε ένα κατάστημα και παραγγείλεις σαλάτα με σαφράν. Το έχω πάρει το μήνυμα. Για έχεις πάρει το μήνυμα, ότι δεν είναι γκουρμέ. Είναι πολύ χρήσιμο, τα ξέρουμε. Είδες, γι' αυτό σου ανοίγουμε τα μάτια. Δεν είναι ότι είναι τόσο γκουρμέ, μην εντυπωσιαστείς. Είναι ότι είναι παιδί μου, ξέρω εσύ αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Ειδικός βοτανολόγος, αφροδυσιολόγος, κύριε και κύριοι Κρυς. Φαντάζομαι τα γνωρίζεις όλα αυτά που λέμε. Κάτσε να χαμηλώσω. Όχι, σήμερα είσαι καλά, σήμερα δεν χρειάζεται. Το είσαι χαμηλωμένο από μόνο σου. Δουλεύει η ομάδα. Α, δουλεύει. Έτσι. Λοιπόν, ειδικός βοτανολόγος, γιατί πίνω φασκόμηλο κι εγώ. Να τα, όλοι εδώ, να. Τι πιθανότητες έδινες γι' αυτό? Μα, θα μας πει η Ιωάννα μας. Πρέπει να το σχολιάσω και αυτό. Και αυτό, ναι, εντάξει, με είπε εμένα το. Όχι, ακροατές, τη λόγω επειδή. Αγαπάνε το φασκόμουλο, εντάξει. Γιατί είμαστε ακίνδυνοι. Δεν πειράζει. Ναι, τώρα χαμήλωσε, τώρα ακούγεσαι. Γιατί είμαστε ακίνδυνοι, παιδί μου, γιατί πίνουμε αυτό το φασκόμουλάκι μας μέσα στην παπουδίλα, μέσα στη μούχλα μυρίζουμε έτσι, ας πούμε, περίεργα, γι' αυτό. Καταλάβες. Εγώ είμαι λάτρης του τσαγιού καταρχήν. Μάλιστα, ποιου τσαγιού όμως συγκεκριμένα? Γενικά. Περίμενε λίγο να δει πιο τσάι. Μ' αρέσουν οι γεύσεις, ρε παιδί μου. Οι γεύσεις αυτό. Και το τζίνσεκ και δηλαδή, τα κοκκινές πλατείες. Τζίνσεκ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Κινέζικο τσάι δεν έχω δοκιμάσει. Αφού σου λέει ότι ανεβάζει την διέγεση. Ανεβάζει. Αλλά δοκιμάζω άλλα διάφορα ευρωπαϊκά και στην Αγγλία. Ευρώπη! Ευρώπη, κυρίε και κύριοι. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Δεν μας αρέσουν οι Κινέζοι. Ερωτικό σου έχει δει κάποια έτσι, α πούμε, με αυτήν. Με τσάι. Ναι, με τσάι. Όχι, μόνο υπερένταση έχω έρθει. Από την πόλη Τέινη. Μάλιστα, υπερένταση. Δεν έχει άλλα. Με το τσάι δεν θα βρούμε προκοπή. Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρω τα Κινέζικα τι κάνουν στο πρώτο πράγμα. Σ' άκουγα δηλαδή τι έλεγες, αλλά. Κάτι παρόν. Κοίταξε ρε, εσύ. Υπάρχουν τελετές στην Κίνα. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν τελετές του Σογιού για να ερωτευτείς. Τι έχουνε? Έχουν τελετές. Τελετές τι? Όχι μαύρες μαγείας. Ναι. Όπου κάνει ένα ζευγάρι για να κάνει σεξ και πίνει τσάι. Τι τελετές είναι αυτές, παιδί μου? Κάνετε και τζερέγγι, δεν είσαι. Κάτσε, δηλαδή, κάτσε. Μαζεύονται τα ζευγάρια. Τους κάνουν μάγια και μετά αυτοί απαυτώνονται. Και πίνουν και τσάι. Τι, δεν κατάλαβα. Καράτε κιτ δεν έχει ζήσει, ρε. Ξύλο έχει το καράτε κιτ. Πού, τι σκέφτε. Δεν θυμάσαι που πίνουν τσάι σε κάποια στιγμή και κάνουν την τελετή του τσαγιού. Α, και μετά γίνονται έτσι, ας πούμε, έρχεται. Μετά, Ντάνιελσαν. Άμα είναι να ρίχνουμε και ξύλο. Δεν ξέρω, μπάλα και καράτε. Δεν έχω ρίξει, έχω ξύλο, μεγάλωσα πια. Μάλιστα, δεν θα ρίξουμε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εντάξει, θα το ψάξουμε αυτό. Άμα είναι τώρα να. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, το τέτοιο μας. Το κάνουμε. Άμα είναι να πάμε να παίξουμε καράτε, Ιωάννα. Γράψει το Google τελετή τσαγιού έρωτα. Μάλιστα. Πρώτα κάνει την τελετή, ερωτεύεσαι και μετά αρχίζει το ξύλο. Μετά από 13 μήνες. Ναι, να είσαι καλά, Κρυσμού. Άντε, καλημέρα. Σε φιλούμε. Τσαο.
άλλο. Έχει πάρα πολλά εδώ. Θα πάμε να κάνουμε εμείς διαφημιστική μας ανάπαυλα και θα σου συνεχίσω, Ιωάννα μου, ναι, γιατί ναι, ψάχνουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν σ' αρέσει, ε. Εννοείται μ' αρέσει. Να, είπα κι εγώ, τι απίσχυση. Μη σου πω, θα πάω να πάω ένα τσαγάκι μετά. Μα δεν το χρειάζεσαι, εμείς το χρειαζόμαστε. Εδώ, οι πεσμένες μας ωρεμές. Δεν εννοούσε τέτοιο τσαγάκι. Θα πάρω άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω, για φασκόμουν να το σκεφτώ. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Καλά που έρχεσαι, Ιωάννα μου, και ακούμε κανένα έτσι μοντέρνο τραγουδάκι και ξυπνάμε. Αχ, τι μου θύμισες τώρα τα νιάτα μου, Ράνσιντε. Εντάξει, παραδοσιακά. Για να είσαι νιάτο τώρα, μη. Πίναμε φασκόμηλα και ακούγαμε αυτούς τους πανκς. Συγγνώμη που σε έκανε αισθανθεί άσχημα, δεν το ξανακάνω. Εντάξει, είπαμε, θα αλλάξουμε τα μέτρα και τα σταθμά μας. Θα στραφούμε σε άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις βοτάνων. Θα πιούμε τζιν σεκ, θα πιούμε σαφράν, θα πιούμε. Ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει, να πιούμε, λέει, Νταμιάνα. Για σίγα στο πάθος. Είναι και ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα το Νταμιάνα. Έτσι, πώς θα φέρει Νταμιάνα η ζωή. Πρόκειται, ναι, λέει, για ένα βότανο που αυτοφύεται στην Αμερική και το οποίο φημίζεται για τις ισχυρές αφροδισιακές του ιδιότητες τόσο σε άνδρες και σε γυναίκες. Να, τώρα σας πιάνουμε και εσάς. Εγώ Νταμιάνα θα πω να πάρω. Νταμιάνα είναι, γι' αυτό έχει θηλυκό. Οι λιγοστές μελέτες που έχουν γίνει σε πειραματόσο επιβεβαιώνουν ότι αυξάνει τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών αλλά και την ένταση του οργασμού. Πίνεις Νταμιάνα δηλαδή και είσαι. Μην τον είδατε τον Παναή, τρέχεις από εδώ και από εκεί. Πώς, πότε και πόσο. Φτιάξτε, λέει, εκχύμα. Εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ, τώρα αυτά συνδυάζονται με έκχυμα. Ρίχνοντας ένα κουταλάκι από ξηραμένα φύλλα του βοτάνου σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και αφήστε το σκεπασμένο για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια σουρώστε. Τι λέει εδώ, άλλα αυτά. Έτσι ξέρω κι εγώ. Ποιος το γαμπουκάλι, Ουίς. Ναι, και κρυφό σκοπό, μην τα βλέπεις έτσι αθώα με ωραία ονοματάκια. Έτσι, σουρώστε. Α πούμε, πιέστε ένα μπουκάλι ουίσκι και πιείτε μέχρι 3 φλιτζάνια την ημέρα. Α, Νταμιάνα για τα αποτελέσματα. Η υπερβολική δόση, λέει, της Νταμιάνας μπορεί να προκαλέσει αϊπνία και πόνο κεφάλους. Λιγαριά, λέει, όπως λέμε, sex bomb και όχι time bomb. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα σε έχω στην καρδιά, αυτό που έλεγε το τραγούδι. Οι γυναίκες που θέλουν να ξαναβρουν τη χαμένη τους ερωτική διάθεση μπορούν να αφαιθούν στην αφροδισιακή δράση της λιγαριάς. Vitex Agnus Castus είναι η επιστημονική ονομασία, που είναι και γνωστό ως φυτό της Αφροδίτης η λιγαριά. Οι σπόροι της έχουν την ιδιότητα να ισορροπούν τα επίπεδα των ιστρογόνων και της προγεστερόνης, διεγείροντας έτσι την ερωτική διάθεση. Επιπλέον λειτουργούν ως φάρμακο σε πολλές γυναικολογικές παθήσεις. Πώς, πότε, πόσο. Σπάστε τους σπόρους. Αδερφέ με, σπάσεις ένα σπόρο λιγαριά για να γίνει, να πούμε, το μελέ. Μισό κουταλάκι και μασίστε τους αργά. Επίσης, λέει, παρασκευάστε αφέψιμα ρίχνοντας ένα κουταλάκι σκόνη σε ένα φλιτζάνι νερό, το οποίο το βράζετε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά. Προσοχή! Η ημερησία δόση καλό είναι να μην ξεπερνά το ένα γραμμάριο, περίπου το μισό κουταλάκι. Σε μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο και υπερένταση. Όλα αυτά σου δίνουν μια υπερδιέγερση. Δηλαδή, αν ακούσεις, ας πούμε, τώρα σου λέει η συμβία σου, άσε με, έχω πονοκέφαλο. Πάλι μωρή, Νταμιάνα, ήπιες. Ένα σωρό. Απαγορευτικό, λέει, σε όλα αυτά είναι να μην τα πίνουν οι άνθρωποι που έχουν υπερένταση, υπέρταση, ζαχαρό, διαβήτη, παντική, νεφρική νόσο, θρομβοφιλία. Και δεν έχουν και σύνεση του γιατρού τους. Τα βότανα, λέει, και το σαφρά που αναφέρεται παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε σε καταστήματα και στα σούπερ μάρκετ και στα φαρμακεία. Και κυκλοφορούν και σε έτοιμα συσκευάσματα. Και η χρήση τους πρέπει να γίνεται, μας λέει εδώ το συνοδευτικό άρθρο, με φιδό. Επίσης, λέει, υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί καλά όλα αυτά τα ροφήματα, αλλά κάτι πρέπει να βάλουμε και στο μαχάκι μας. Υπάρχει, το περίμενες, ότι υπάρχει και αφροδισιακό φαγητό κατεξοχήν. Και είναι το πιλάφι. Νομίζω ίσως αλλάξω γνώμη. Δεν σ' αρέσει το πιλάφι. Δεν μ' αρέσει. Άκου λέξη, πιλάφι. Πιλάφι. Τι σου έρχεται στο μυαλό. Κάτι το, και το συνδυάζουμε και με την οπτική του, ας πούμε, αποτύπωση, έτσι λίγο να. Αρρώστια μου έρχεται. Πιλάφι. Έρχεται στο μυαλό ένα ελάφι, γιατί πιλάφι, ελάφι. Αχ, δεν το περίμενα, όχι, γιατί αλλά, το έλεγα. Τέλος πάντων, πιλάφι τώρα. Πιλάφι. Παιδί. Αυτό είναι γιαγιαδίστικο φαγητό. Ναι, γιαγιαδίστικο, αλλά γιαγιάδιστικο σου κάτι παραπάνω. Φάει το πιλαφάκι σου για να είσαι πιο. Να χοροπηδάς το ελαφάκι. Τσουπ, 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 και να έχεις τις στίχες. Δεν ξέρω τι κάνουν τα ελάφια, βέβαια. Μπορεί τα ελάφια να είναι παιδί για εμένα. Υπάρχει, λέει, αφροδισιακό συνταγή για αφροδισιακό πιλάφι. Θα φας το ριζάκι σου. Τρεις κουταλιές ελαιόλαδο, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 700 γραμμάρια ζωμού κοτόπουλου, 350 γραμμάρια ρύζι parboiled. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο. Μισό ποτήρι λευκό κρασί,
ένα γραμμάριο σαφράν και μία πρέζα αλάτι. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει συντάγη. Μία πρέζουλα αλάτι, ρε παιδιά. Εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα σοτάρετε ελαφρά το κρεμμύδι με το λάδι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτε το ρύζι, ανακατέψτε απαλά για περίπου. Απαλλαστησιακά 2-3 λεπτά ώσπου να βγάλει το αρωμά του και συνέχεια ρίξτε το κρασί. Ρίξτε το ζωμό σιγά σιγά, προσθέτε το σαφράν και αλατίστε. Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 λεπτά ώσπου να απορροφηθεί ο ζωμός και να μαλακώσει το ρύζι. Και όλο αυτό λέει τώρα εσύ άμα το φας θα πετάς. Ναι, αλλά. Αλλά. Θα πάνε σερβίς και το ρυζάκι. Κάτι δεν θέλει να έχει. Οκ, okay, έχουμε το ρύζι. Έχουμε το ρύζι. Τσάι δίπλα. Έχουμε το τσάι. Κάτι από πάνω. Φρυγανιά, μπλερε εδώ που φτάσαμε. Είναι τέτοια αρρώστια, παιδί μου. Φρουτών καλύτερα για να είναι πιο εκλεπτισμένο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Νταμιάνα live. Νταμιάνα live, έτσι. Λοιπόν, με πιλάφι δεν κάνει. Κανείς. Επειδή μου αρέσει να διαλύω τις έρευνες, ναι, να πω ότι ο πατέρας της βοτανολογίας ήταν ο Βαζέος. Ποιος Βαζέος, αυτός που λέει τα... ο γαπόμια πτσιρίκα. Βαζέος. Δεν το ξέρω. Ναι, και πέθανε σε ηλικία κοντά στα 60 πέθανε ο άνθρωπος. Δεν το βοήθησα πολύ τα φώτα. Δεν βοήθησε τίποτα, ναι. Λοιπόν, τώρα για τη φωνή σου να σου δώσω ένα γιατρικό χιαπέψιμα. Να, εύκολο είναι. Για πες. Βάζεις Ιρλανδέζικο ουίσκι. Ναι. Όχι σοβαρά. Καρφώνεις γαρίφαλο πάνω σε λεμόνι. Ναι. Κάρφωσε 6-7 γαρίφαλα. Ναι. Γαρίφαλα αυτά μετά... που πετάμε όταν τραγουδάμε. Όχι. Άμα ήταν θα σου έλεγα Πάολα. Λοιπόν, γαρίφαλα. Πώς θα τα καρφώσεις εκείνα. Λοιπόν. Ναι. Και προσθέτεις ζεστό καυτό νερό. Μάλιστα. Θα ανοίξει η φωνή σου και ανάλογα. Αν πει τώρα 2-3 μπορεί να μιλήσει και σαν τον Άδωνη. Ξέρεις και είναι σε αυτή την περίπτωση. Με μέτρο. Δηλαδή θα μπορέσω να τραγουδήσω μετά από όλο αυτό. Ναι, σοβαρά σου μιλάω. Ναι, γιατί πριν δεν τραγουδούσα. Γι' αυτό εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι καλύτερο από το ρακόμελο. Μάλιστα, θα το δοκιμάσω. Δοκίμαστε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάου. Το έχω πάθει αυτό με αυτά τα γιατροσόφια. Πριν από πολλά χρόνια παίζαμε σε ένα μαγαζί στο Βόλο και ήμουνα πάρα πολύ πάλι κρυωμένο, συναχωμένο και έτσι. Βέβαια, όλοι μου λένε ραγόρι μου, είτε συναχωμένο είτε όχι, φωνή δεν έχει. Οπότε κάπου αρχίζω και τον ξεπερνάω ψυχολογικά. Και αρχίζω και τα κονιάκ. Εφτάρι κιόλας. Είχε το μαγαζί, μετά αυτό το μαγαζί το κλείσαμε. Μετά σχεδόν μετά την εμφάνιση. Και καταλαβαίνεις τι έγινε. Κατέληξα να τραγουδάω με μάσκα του Darth Vader. Τέλειο! Τι τέλειο! Εγώ νόμιζα ότι βρισκόμουν στο υπερπέραν, ας πούμε. Η φωνή. Νομίζω το καλύτερο live που θα έχεις κάνει. Η φωνή άνοιξε. Α, θα το δοκιμάσουμε αυτό το γιατροσόφιλι. Ουίσκι, καρφωμένα γαρίφαλα, παιδιά, καραξιροκάρπιο να βάλουμε φρουτοσαλάτες και έτσι. Μάλλον μου λέει να φτιάξω συνθήκες τέτοιου μαγαζού για να μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά. Άξε, το δοκιμάσουμε. Ιρλανδέζικο και μάλλον. Δεν το κατάλαβα αυτό γιατί συγκεκριμένα Ιρλανδέζικο ουίσκι. Γιατί είναι ειδική παραγωγή. Ειδική παραγωγή. Εκεί βλέπω εγώ τις σειρές Peaky Blinders και με τα ουίσκι και τα λοιπά. Μάλιστα. Ναι. Καλά, ούτως ή άλλως και. Η Ιρλανδή θα φτιάξω. Είναι αγαπημένο μου, ναι. Ουίσκι. Πίνει ουισκάκια, Ιωάννα μου. Πίνω, ναι. Πριν από... Όταν έχω λεφτά, πίνω. Εντάξει, μωρέ, σιγά τι λεφτά να θέλει. Εκτός αν πίνει αυτά τα βούλια και τα έτσι και τα ακριβά, τα θέλει που είναι. Εντάξει, τώρα. Να τη, Ιωάννα μας. Κάποτε μου είπαν ότι επιχείρησαν στη δεκαετία του 80, είχαν βγάλει και οι Έλληνες ουίσκι. Μια μάρκα που πεινότανε μάλιστα. Οι παλιότεροι τα θυμούνται αυτά, τώρα δεν υπάρχει νομίζω κάτι στο ελληνικό. Το ουίσκι κάποτε ήταν και το δικό μας το εθνικό ποτό. Καλά, δεκαετία του 80 τι. Πιο πολύ ουίσκι πίναμε παρά ούζο και έτσι. Τώρα με τη φτώχεια έχουμε επανέλθει κανονικά στα τσιπουράκια, στα πατροπανάδο. Φτώχεια. Όχι για ποτάκια. Αντάξει για ποτάκια. Μια φορά με βάλει με το ζόρι να πιω ψέντι. Ναι, ωχ, Πανάγια και Χριστέ. Και δεν μ' άρεσε καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και σε φλόγες. Ναι, έτσι παρασκευάζεται. Ναι. Πυράβλος, πυράβλος. Σβήστο και πιέστο. Μανιτάρι μαγικό. Πίνεις και έγινες μετά τούρμπο. Δεν το πίνεις για να σ' αρέσει, δεν το πίνεις για τη γεύση. Το πίνεις για το κρυολόγημα, μια χαρά τώρα που το λες. Αυτό για το κρυολόγημα. Αφήνω με τώρα δυο αψέντ και σου πω εγώ, εκεί πετάει η ομάδα. Μετά κάνουμε 10 ώρες εκπομπή κανονικότατα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Θα συνδυάσουμε το τρεπνό με το ωφελή μου, θα πιούμε τα αφεψίματά μας, τα εκχήματά μας, θα βελτιώσουμε την
ερωτική μας διάθεση και ταυτόχρονα θα βελτιώσουμε και την υγεία μας, να αποκτήσουμε έτσι καλύτερη και την ψυχική μας διάθεση. Αλλά, με αυτά που θα πιούμε. Σίγουρα. Ψυχική διάθεση μόνιμος, μόνιμος εδώ στις επάλξεις 6 με 8 το πρωί, το λόγο επειδή σας έχει τις λύσεις για τα πάντα. Σήμερα ταυτόχρονα τώρα θα γίνει ένας πανικός, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά έτσι το φαντάζομαι. Θα υπάρξει λίγο ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχεις δει τι. Αλλάζει το καθεστώς, εντός εισαγωγικών καθεστώς, όσον αφορά τις πλαστικές σακούλες. Επιβάλλεται τέλος, ανταποδοτικό προς το περιβάλλον, ένα οικολογικό τέλος. Δεν θα είναι πλέον δωρεάν οι σακούλες που δίνουν τα σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα. Σε κάποια καταστήματα, ναι, έχει ήδη ξεκινήσει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, μερικά καταστήματα λένε ότι είναι για να δώσουμε μερικά λεφτά στο χαμόγελο του παιδιού και τα λοιπά, και που είναι πολύ ωραία. Θα την πληρώνει σακούλα, εντάξει. Πράξη, αλλά τώρα στο σούπερ μάρκετ, ποιος θα παίρνει τα λεφτά? Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ότι τα λεφτά αυτά θα πηγαίνουν επί της τιμής, ας πούμε, θα φορολογείται το 4, το τετράλεπτο, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι θα αποδίδεται στο κράτος ανταποδοτικό περιβαλλοντολογικό τέλος. Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ πολύ. Βέβαια, στο εξωτερικό να πούμε ότι τη σακούλα την πληρώνει. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι και χάρτινες και είναι πιο. Δίνουν άλλα μαγαζιά, δίνουν χάρτινες συσκευασίες. Αν θες να πάρεις πλαστική σακούλα, την πληρώνεις. Ακριβώς αυτό, 3-4 λεπτά. Βέβαια τώρα τι θα κάνει η Ελληνίδα μάνα. Είναι ένα πλήγμα που μαζεύει πλαστική σακούλα. Νομίζω δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα που να μην έχει ένα χώρο. Και είναι η ειδική κούκλα που βγάζει τις σακούλες έτσι από κάτω. Ναι, που είναι μαζεμένο, είναι σφινωμένος τουλάχιστον καμιά 500 αριά πλαστικές σακούλες. Και βλέπεις, ας πούμε, πάει η Ελληνίδα μάνα στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τα ψώνια και βάζει άλλες 5-6 σακούλες μέσα σκέτες. Γιατί υπάρχουν, να βαίνουν, να βάλει πράγματα, να βάλει φαγιά, να βάλει τάπερ, να βάλει το ένα, να βάλει το άλλο. Ίσως και αυτό το κάνανε για να μην υπάρχει ασυδοσία στο συγκεκριμένο πεδίο και να μην αρχίζει να τις γεμίζει. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου με μεγάλη απορία, μεγάλη αγωνία. Εγώ θα πάω σήμερα να την πέσω έξω από τα σούπερ μάρκετ να δω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Λέει από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας υπάρχουν και μας γνωστοποιείται ότι υπάρχουν και σακούλες που εξαιρούνται από την χρέωση τη συγκεκριμένη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, υπάρχουν τρία σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ακόμη και αυτή την εφαρμογή του μέτρου υπάρχουν λεπτές κόκκινες γραμμές. Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, στις πλαστικές σακούλες με πάχος μέχρι 50 μικρόμετρα, έτσι λέει, είναι αυτό το μέγεθος σακούλας, δεν το ήξερα, χρεώνεται, λέει, περιβαλλοντολογικό τέλος. Οι πλαστικές σακούλες με πάχος από 50 μικρόμετρα ως 70 δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντολογικό τέλος, αλλά είναι η υποχρεωτική τιμολόγησή τους στον πελάτη. Άρα ίσως τις μικρότερες σακούλες τις επιβαρύνουν το σούπερ μάρκετ και οι μεγαλύτερες επιβαρύνουν τον πελάτη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι, δεν... Σου πω την αλήθεια, πάλι δεν το έχω καταλάβει το... Σβράχνιασα και το μικρόφωνο τώρα, δεν ακούγεται καλά. Για πολύ λεπτές σακούλες μικρότερες των 15 μικρομέτρων δεν χρεώνεται περιβαλλοντολογικό τέλος, μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενή συσκευασία χύμα. Τροφίμο, φαντάζομαι, σε κανένα μπακάλι, σε κανένα φαρμακείο, κάπως έτσι. Δηλαδή, αυτές είναι τα 15 μικρομέτρα, πρέπει να είναι τύπου πολυμπάγκ. Που λέγαμε. Στο στρατό το έμαθα το πολυμπάγκ. Μας λέγανε θα πάρετε πολυμπάγκ και τέτοια. Λέω, θα πάμε, ρε παιδιά, να πούμε εδώ, έχουμε γίνει. Επίσης, λέει, εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες, παύλα, λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Εξαιρούνται από το τέλος τις σακούλες που διατίθεται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο. Άρα και σε αυτές δεν πληρώνουμε τέλος. Άμα παραπάρεις, ας πούμε, τσιγάρα, καφέδες, τον ατάλο ή κάποια φρούτα από υπαίθριους πλανώδεις πολιτές, κάλτσες, βρακιά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και εκεί ενδεχομένως να μην χρεώνεται με τέλος. Τέλος, επισημαίνεται ότι το νέο περιβαλλοντολογικό τέλος φαίνεται να βάζει τέλος στην δωρεάν διάθεση της πλαστικής σακούλας και προφανώς την εκτεταμένη χρήση της. Αυτό που είπαμε, τη συλλογή που κάνει η Ελληνίδα μάνα στο σπίτι. Εγώ φαντάζομαι ότι κάπου βρίσκονται μετά αυτές και τα συγκρίνουν. Έχω διπλή του σκλαβενή τη συλλεκτική του 1980 που είχε βγει την πρωτοχρονιά, να πούμε. Και έτσι. Το ερώτημα είναι γιατί σε ένα περιβαλλοντολογικό τέλος πρέπει πάντα να υπάρχουν εξαιρέσεις, εάν δεν είναι οικολογικές. Αυτό επισημαίνει δηλαδή από αυτούς που τους χορηγούν από υπαίθρια. Υπαίθριους τόπους διάθεσης προϊόντων. Άντε, το είπα. Πήρα μπρος. Το θετικό είναι ότι σε πολλές ελληνικές βιοτεχνίες έχουν ήδη προσαρμόσει την παραγωγή ανακυκλώσιμης σακούλας και δεν θα υπάρξουν απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ ενδέχεται να μειώσει τις αγωγές από τρίτες χώρες. Αυτό δεν το ξέραν οι αλήθεια, ότι εισάγουμε μέχρι και σακούλες.
από άλλες χώρες. Σε κάποια πράγματα εντάξει είμαστε λίγο για, για κλάματα. Για κλάματα. Άμα εισάγει μέχρι και σακούλες, καλά εδώ έχουμε λεμόνια, τέτοια τα πάντα. Έχουμε και πόρο κυπευτικά. Ισπανία, Αργεντινή. Σούπερ μάρκετ, είναι πολύ ωραία να τα βλέπει αυτά από που προέρχονται. Είναι πιο φτηνή εισαγωγή, οπότε γι' αυτό και κρέατα και εκεί. Εντάξει, ούτως ή άλλως σε μερικά προϊόντα δεν φτάνει η παραγωγή εγχώρια για να καλύψει. Αλλά αυτό με τη σακούλα δεν το ήξερα, ότι δεν φτάνει η ζήτηση που υπάρχει στην χώρα μας να καλύψει τα κενά. Από σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτό το μέτρο, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πάντα θα υπάρχουν και αυτοί. Εγώ νομίζω το βρίσκω λίγο θετικό. Εντάξει, ας την πληρώνει η σακούλα την πλαστικά. Τώρα 4 λεπτά υπάρχουν, ρε παιδί μου. Τώρα δεν έχουμε αυτά ανάγκη. 4 λεπτά είναι πολύ αστείο γιατί μαζεύονται. Κάνω πυργάκι εγώ με τα μονόλεπτα. Μα αυτό ξέρει, μπορεί να πάρει πόσε σακούλε μπορεί να αγοράσει. Να ανοίξει ένα σακουλοποιείο. Βέβαια θα μου πει 4 λεπτά από εδώ, 4 λεπτά από εκεί, 4 λεπτά. Θα μαζευτεί στο τέλο του και θα πληρώνει ένα σημαντικό ποσό. Αλλά εντάξει, υπάρχει μια ασυδοσία. Γενικά παίρνουμε σακούλε. Όπου και να δει, υπάρχει μια σακούλα μέσα στι θάλασσε, στα δάση, στα δέντρα, στα πάρκα. Στο, ναι, στο κάθε αυτό... τι. Άμα το σκεφτήκαν τόσο περιβαλλοντολογικά και. Ναι, βέβαια, περιβαλλοντολογικά το σκεφτόμαστε. Καθόλου για το κέρδος δηλαδή. Όχι, ρε, σε καμία περίπτωση. Είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί. Εγώ πιστεύω πολύ στην ανακύκλωση. Και κάνω κι εγώ. Και. Είναι για το περιβάλλον, γιατί άμα το προσέξουμε εμείς, ποιος θα το προσέξει. Ας πούμε κάτι σοβαρό δηλαδή. Καλά, εντάξει. Άμα το προσέξουμε εμείς, ποιος θα το προσέξει. Βέβαια, σε αυτό το τέλος δεν περιλαμβάνονται οι σακούλες που μοιράζουν οι εκάστοτε ποδοσφαιριστές, οι αντιπάλους. Έτσι, για να πούμε και ένα εύσχυμο, κύριε Ζεκίνη, να πούμε και ένα. Νόστιμο πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Δεν έχουμε και λίγο χρόνο με την επιστροφή. Μαθαίνετε από το λόγο, επειδή δεν είναι μόνο εκπομπή έτσι. Κουσκούς και τέτοια. Δίνουμε και τα νέα της ημέρας, αυτά που θα μας απασχολήσουν και όχι μόνο. Λοιπόν, τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε το ντεμαράζ, για να φορτσάρουμε για το τέλος αυτής της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Α, μας τ' άλλαξες το τροπάριο. Γύρισες, πάνε τα ένδοξα ροκ χρόνια. Τελείωσε τώρα εδώ. Αχ, Ιωάννα με ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχουμε. Εμφανή διαφορά. Αχ, με τα σουίνγκ και με τα τέτοια. Και με τα φουστανάκια και με αυτό και με τα... Θα σε φέρουμε σε ένα live να χορέψει σουίνγκ. Δεν ήθελε λίγο ποιότητα. Βέβαια, ποιότητα. Θα το αφήσω για καλάκι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Το χορευτικό Λίμπερο πλέον. Χορευτικό εννοείται. Είμαστε χορευταράδες. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το σφραχνιασμένο μικροφωνάκι μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή και στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται. Και συνδιαλεγόμαστε διαρκώς και αδιαλείπτως. Στο πρωινό της Τετάρτης 3 του μήνου θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε μπρος. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού υπνοτίστηκε με την παρατεταμένη, θεωρώ, αγωνιστική απραξία των ομάδων. Λίγο καταλαγιάστηκε το πάθος. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Νομίζω από εβδομάδα, από Δευτέρα. Και αυτή η εβδομάδα και αύριο Πέμπτη Παρασκευή θα περάσει κάπως. Έχουμε και τα φώτα μπροστά. Να λίγο σταυρός, να λίγο το ένα. Να θα πας από εκεί, από εδώ. Θα περάσει και του Αγιανιού που είναι πολύ μεγάλη εορτή. Γιορτάζει όλη η μισή Ελλάδα βεβαίως. Γιορτάζει η Ιωάννα μας. Κέρασμα την Τρίτη, Τετάρτη. Τι θα κάνεις του Αγίου Ιωάννη, τι θα μας φέρεις, τι καλούδια. Κάτι θα σκεφτώ μέχρι τότε. Μάλιστα. Τα κουραμπιεδάκια πάντως φαγώθηκα, δεν μπορούσα να σου από φέρω. Από τα χεράκια σου θέλω κάτι, Ιωάννα μου, από τα χεράκια σου. Εντάξει. 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 Υπόσχεση, θα σου φέρω. Κλείνω και τα μικρόφωνα, πας και φτερνιστώ. Έχω τώρα ένα τέτοιο. Αυτό δεν είναι το χειρότερο συνέστημα. Όταν σου έρχεται να κάνεις αψού και δεν σου βγαίνει προς τα έξω. Θα σου πω κάτι να γελάσει για να σου έρθει. Ναι, ναι, για πέρα. Έτσι, άμα γελάσει, σου έρχεται φτερνισμά. Έτσι, έτσι το πω. Πας και γίνει καλύτερη κατάσταση. Ναι, ναι, δεν. Έχω ένα να με γαργαλάει τιμή. Τούλε μου γαργαλάει, αλλά δεν θα το ρίξω στον αέρα γιατί είναι αντιραδιοφωνικό. Αλλά δεν μου πεις εδώ τι κάνουμε στο λόγο επειδή είναι απολύτως αντιραδιοφωνικό. Βέβαια μου έλεγε εδώ για έξω για τροσόφια, μου λέει Ιωάννα, θα πιεις, λέει, τσάι με ρούμι. Λέω, τι είναι αυτό, λέω, κάνει για το κρυολόγιο μου. Όχι, λέει, ανεβάζει τη διάθεση του. Καλό, λέει, την ακούς, εντάξει. Έτσι ξέρω κι εγώ, παιδί μου, έτσι ξέρω κι εγώ. Βέβαια ανησυχώ με αυτά που βλέπω με βάση τις έρευνες και με αυτά που πίνουμε.
Αχ, το έριξα, το έριξα. Θες ένα αριθμό τριψήφιο. 115. Θα πρέπει να κάνουμε την πρόσθεση τώρα. 2 και 5, 7. Ποιο είναι το 7? Θήτα. Όχι. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλο, ζήτα, ήτα. Πάλι καλά. Ήτα, ήτα, μια ζωή. Σε αυτή την εκπομπή. Κάτι από ήτα δηλαδή. Η Λιάννα. Ηλίθεια. Ξέρω από το ποτήρι. Α, η τάδε, ξέρεις. Και έτσι. Βέβαια σε όσους ας πούμε επιστρατεύουν την κοινή λογική που για να ανεβάσουν τη διάθεση τους. Εντάξει, όχι από το πρωί, αλλά τα βράδια και τώρα τις ημέρες της, των εορτών το ρίξαμε και λίγο παραπάνω έξω. Ήπιαμε όσο να είναι το κάτι της μας. Εντάξει, το ήπιαμε. Αλλά εμείς που πίνουμε gin tonic, τα μαντάτα για εμάς που πίνουν gin tonic, Ιωάννα μου, και αυτή η μουσική δεν ξέρω, είναι έτσι δροσερή και. Είναι, και είναι η εποχή που βγήκε το gin που αρχίζετε να παρασκευάζετε το. Εντάξει, το τραγούδι είναι πιο πρόσφατο, Power of Stern. Ναι, ναι, αλλά είναι. Ναι. Αλλά το Μεσοπόλεμο του 19-20 περίπου. Τότε βγήκε το gin. Κάπου εκεί στην Αγγλία, σύμφωνα με κάτι σειρές που βλέπω. Με τις σειρές. Θα κάτσω να το δω, μωρέ, το Peaky Blinders. Εντάξει. Πρέπει, γιατί δεν ξέρω, με έχει επηρεάσει από πάνω μέχρι κάτω και το στυλ. Α, μάλιστα. Αλλά να μην πίνεις gin tonic. Άστο. Ουισκάκι καλύτερα. Ουισκάκι. Διότι λέει όσοι πίνουν gin tonic, σύμφωνα με αυστριακή έρευνα, είναι ψυχοπαθείς και σαθομαζουχιστές. Πολύ. Δεν είναι αυτά για μας εξάλλου. Με πολύ απλούς όρους έτσι. Ας πούμε, σου λέει η Αυστριακή πίνει gin tonic. Πάρε παιδί μου, γιατί εγώ έπινα gin soda. Με στη μέλλον το άλλαξα. Και το γύρισα στο gin tonic. Ας πούμε, για να βγάλω μέσα μου τα αυτά που έκρυβα, τα ενδόμηχα. Το ποτό, λέει, που παραγγέλνουμε στα μπαρ αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για τον ψυχικισμό μας από όσα νομίζαμε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Αποκρυφισμό μας. Έτσι, αποκρυφισμό θα κάνουμε. Θα βλέπουμε το τι πίνει ο άλλος, τι πίνει άλλη και έτσι αντιλαμβανόμαστε το ποιόν του. Έρευνα, λέει, του Innsbruck University της Αυστρίας διαπίστωσε πως οι άνθρωποι που απολαμβάνουν πικρές γεύσεις όπως το tonic μέσα στο gin, ο καφές χωρίς ζάχαρη, δεν είναι μόνο το gin tonic, ευτυχώς βάζω λίγο ζαχαρίτσα στον καφέ, και η μαύρη σοκολάτα. Από αυτή να έχουμε καθόλου. Σε ρόφημα. Φαντάζομαι ότι και σε τροφή. Ναι. Μάβρη. Θα έλεγα και. Αν και δεν μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Αλλά είναι η δεύτερη λύση με το σοκολάτα. Οπότε δεν έχω πολλές επιλογές. Οκ, τότε δεν είναι η πρωταρχική σου. Από τη στιγμή που δεν είναι η πρωταρχική σου, δεν είναι αυτό που θα παραγγείλεις, δεν φανερώνει. Θα φανερώνει για μας, λέει. Έχει κάτι με στέβια. Ναι, όχι. Χωρίς γλουτένι και τέτοια. Όσοι, λέει, πίνουν gin tonic, καφέ χωρίς ζάχαρη και τρώω μαύρη σοκολάτα, είναι πιο επιρρεπείς στον μακιαβελισμό, τον ψυχοτισμό και τον ναρκισισμό. Μάλιστα. Την πρώτη λέξη δεν κατάλαβα. Μακιαβελισμός, θα μας το εξηγήσει εδώ. Τι σημαίνει μακιαβελισμός? Ο Μακιαβέλη, μάλλον είναι ότι έχεις αυταρχικές τάσεις. Αυτό φαντάζει. Ως εξηγήσει από το οποίο του Μακιαβέλη, αλλά θα το γκουγκλάρουμε. Μην νομίζεις ότι θα σας αφήσουμε έτσι. Με πολύ συνοπτική. Γκουγκλάρε το να δεις τι σημαίνει μακιαβελισμός. Εντάξει, ναρκισισμό. Ναρκισισμό, ναι, και ψυχοτισμό. Και ναι. Ποιος δεν έχει εδώ που τα λέει. Λες, όλοι είμαστε ναρκισοί. Στον καθρέφτη το πρωί τι κάνεις? Κοιτιάσαι για να δεις άμα έχεις καμιά τσίμπλα, άμα έχεις καμιά αυτό, τίποτα. Δεν όχι. Λες. Φτούσου, έτσι. Φτούσου παλικάρι μου, ποιος να σε χαρεί 5 ώρα που ξύπνησες και πας και ραδιόφωνο φέρτε. Εδώ μια... και μέσα που με είδανε το μαύρο κύκλο, άμα πώς είμαι έτσι. Φτούσου, μια τηλεόραση φέρτε μας να μας δει ο κόσμος εδώ που χαραμιζόμαστε από τα... να φτερνιζόμαστε και τέτοια. Ευτυχώς που δεν κάνουμε τηλεόραση γιατί είμαστε όλη την ώρα με τις φόρμες. Δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε. Μην τα φανερώνεις όλα, δεν χρειάζεται. Τα φανερώνω. Στην έρευνα, λέει, συμμετείχαν περισσότερο από 900 άντρες και γυναίκες που κλήθηκαν να αξιολογήσουν γλύκες, αλμυρές και πικρές τροφές. Τι δύσκολη έρευνα σε βάλουν να πιεις κάτι. Δεν θα ήθελα να πάρω μέρος. Νομίζω πως ναι. Σε βαθμίδες για να εκτιμήσουν μέσω ερωτηματολογίων τη συναισθηματική του σταθερότητα. Το superstanding, δηλαδή η επερευαισθησία σε πικρά συστατικά. Το number one. Ναι, συνδέθηκε σταθερά με αυξημένο συναισθηματισμό. Εμείς δηλαδή που είμαστε του πικρού. Με gin tonic είμαστε έτσι, να. Και εγώ πώς γράφω τα τραγούδια? Πίνω τα gin tonic, ας πούμε, πίνω και στη σκηνή πάνω τα τραγουδάω και βγάζω, ας πούμε, ένα εσωτερισμό. Βγάζω την ατάσα μποφίλιο που κρύβω μέσα μου, ας πούμε, διαρκώς. Βγάζουν, λέει, τα συγκεκριμένα πικρά, υπεκριές γεύσεις, συναισθημό σε ανθρώπους και ποντίκια. Άνθρωποι και ποντίκια, Steinbeck, εδώ να αναφέρουμε κάτι που ξέρουμε είναι από μόνοι μας. Αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι.
οι πικρές γεύσεις έδειξαν να προκαλούν πιο αυστηρή ηθική κρίση και διαπροσωπική εχθρότητα. Προστίθεται μέσα στην έρευνα ότι είμαστε τώρα εμείς που είναι gin tonic, ότι βγάζουμε νεύρα και επιθετικότητα και ότι έχουμε αυστηρή ηθική κρίση. Δεν επιτρέπουμε δηλαδή τα σούξου μουξου, τα πολλά πολλά. Τόσο να απαντάει και το τέτοιο του μακιαβελισμού. Με άλλα λόγια, αυτό που διαπίστωσαν οι επιστήμονες είναι πως όσοι προτιμούν πικρές τροφές και ποτά, πολύ συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερο αριθμό αρνητικό χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά μας. Στην προσωπικότητά τους. Ας μιλήσουμε για τους άλλους. Καλύτερα. Μας έκανε την καρδιά περιβόλητο. Να τα σκέφτομαι να τα επαναπροσδιορίζω τα πράγματα. Το gin tonic σου βγάζει τέτοια. Μα αφού δεν πίνεις gin tonic. Μα gin tonic πίνω, όχι αλήθεια. Ναι, παιδί μου, μπαίνει. Είχα πάει και πέρυσι. Το αστείο είναι ότι είχα πάει σε ένα μαγαζί που είχε ακριβά gin για κάποιο λόγο. Και δοκίμασα ένα τώρα τέλος πάντων που είχε 15 ευρώ για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή μου. Μας τα άφησε πιο φτηνά. Και έκτοτε την είδα γνώστης. Δηλαδή θα σας πω, εγώ έπιανα τζιν με πάγο από Ισλανδία και να είχε γεύσει σε αυτό το ένα τ' άλλο. Βέβαια, άμα το πληρώνεις 15 ευρώ το gin tonic, δεν θα σε βγάλει αρνητικά σύνδεση. Θα το περηφανεύεσαι μετά. Όχι, θα το περηφανεύεσαι, σε βγάλει και αρνητικά ένστικτα και επιθετικότητα και μακιαβελισμούς και το ένα και το άλλο. Κατάλαβες, άστα να πάνε τα πράγματα. Οπότε λες να αλλάξουμε ποτάκι τώρα αυτή την φετινή χρονιά. Οι στόχοι που έχουμε για το 2018, φέρτε ημερολόγιο όσο να τους γράψω. Μέσα, οι στόχοι. Εμένα το αγαπημένο μου ποτό γενικά, άμα με συνοδευτικό ας πούμε, είναι το Comfort, Southern Comfort με Coca-Cola. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ γλυκό. Και δεν το πίνει κανείς και με κοροϊδεύουν όταν το πίνω κιόλας. Αυτό είναι λίγο ητήλα να σου πω την αλήθεια. Comfort Cola. Το έμαθε. Ναι. Είδες που σε έπιασα. Πατήρ, μπορείς να τις μάθεις και το φασκόμηλο τώρα. Εννοείται. Αλλά είναι πολύ νόστιμο ποτό. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Οπότε δεν έχω σχέση με αυτό. Δεν έχεις σχέση. Μα είσαι έχω γλιτώσει. Μα είσαι γλυκητάτη κάθε πρωί έτσι με την αισιοδοξία σου. Αλλήλω σε μένα το μουντρόχο εδώ που είμαι μακιαβελιστής. Ωραία. Τελείωσε. Αλλά ναι, γιατί το σνομπάρουν, δεν ξέρω. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου το μαρτίνι. Σκέτο. Όταν το δοκίμασα. Για κοκτέιλ είναι αυτό. Ήμουνα. Δεν είναι ούτε γλυκό, ούτε πικρό. Ούτε έξινο, δεν ξέρω τι είναι αυτό που πίνω. Είναι asexual το μαρτίνι. Ναι. Κι όμως θεωρείται. Ναι, σε πω εγώ τώρα, βάζεις και την ελίτσα μέσα. Ναι, όπως και το. Dry Martini. Shake and not stir, οκ. Okay. Ναι. Αλλά αυτό σκέτο δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Εντάξει, αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Βέβαια έχουν επανέλθει τώρα που το συζητάς τα τελευταία χρόνια στη μόδα ποτά τη δεκαετία του 80 που πήραν οι παλαιότεροι, τότε που δεν είχε. Έμαθα πρόσφατα ότι τα παλιά τα χρόνια πήρανε χύμα κονιάκ, χύμα μάλλον βερμούτ. Πώς παίρνουμε τώρα το τσίπουρο και τέτοια, το οποίο ήταν άστα να πάνε. Το έχει τραγουδήσει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στα πάρτι με βερμούτ και παγάκια. Πηγαίναν εκεί στον ποτά της γειτονιάς, στον καβατζή, πώς να το πεις, και παίρνανε χύμα βερμούτ. Παναγιά, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και έχουν επανέλθει, ας πούμε, κάτι κονιάκ πίνει ο κόσμος. Κυρίως οι δεσποινίδες έτσι τους αρέσει να. Ίσως συνδυάστηκε και με τις μουσικές και με τις επιλογές και με το ότι έρθει η μόδα του 80. Βιντάζ ποτά, όπως αυτό που είπε στο Comfort Cola, το κονιάκ πολύ παίζει. Μου αρέσει το κονιάκ. Κονιάκ, μάλιστα κονιάκ Sprite παίζει πάρα πολύ. Δεν το συνδυάζουν με άλλες σκέψεις προς μίξεις. Το καμπάρι παίζει πάρα πολύ. Στις θηλυκές υπάρξεις κυρίως. Τα αγοράκια εντάξει πίνουνε. Το ουίσκι έχει φύγει πολύ. Δεν πίνει κόσμος. Ξέρω το θεωρούν πασέ, ντεμοντέ, πασόκ. Ίσως. Αλλά νομίζω ότι το θεωρούν και όλες για μεγαλύτερες ηλικίες πάλι λίγο. Α, είτε πάλι με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί εκτός αν είσαι. Τι φάση, αν είσαι ροκάς, αν είσαι διανοούμενος και τέτοια. Σαν εσένα δηλαδή. Διανοούμενος. Αυτό δεν είναι. Και ροκάς και διανοούμενος, ρε παιδί. Ίσως το θεωρούν λίγο αυτό που λες. Άμα δεν έχει λίγο κανένα φρουφρού πάνω του ποτό, να τραβήξει λίγο την προσοχή. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδί, αλλά το ουίσκι είναι εδώ. Τι λέμε, 8 παρά 10 συζητήσει. Εντάξει, από τα φαγιά πήγαμε στα ουίσκια πρωί-πρωί. Πεινασμένο και διψασμένο νερό. Δεν πιούμε μια μέρα μαζί. Δεν έχουμε πάει ποτέ, παιδί μου. Θα πάμε σε μια μπάρα και θα πάρουμε ουσκάκι. Πριν από 2 χρόνια είχα αποφασίσει το 2016-17 είχα αποφασίσει ότι θα πίνω ουίσκια. Δεν το τηρήσα αυτό το τέτοιο. Και τον έκανα. Ναι. Ναι. Τι θα κάνω αυτή τη χρονιά, 2018. Στόχη. Μεγάλη στόχη θα έλεγα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχω άποψη αυτό που λέτε. Παρακαλούμε. Βεβαίως, γιατί δεν θα είχες. Με την οικονομική κρίση. Ναι. Και την αύξηση του δημόσιου αλκοόλ.
Έχει απαράξει το τσίπουρο στη μόδα. Καλά, αυτό σίγουρο, ναι, εννοείται. Παίρνουμε την εκδίκησή μας εμείς που κάποια Ιωάννα του παρελθόντος, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, άμα τη λέγαμε την Ιωάννα, αν κάναμε εδώ και πέρα. Και το τσίπουρο μας κορόιδευε. Ναι, θα έλεγε αχ, αυτά τα παπουδιστικά, θα μου έλεγε. Ναι, όμως για το τσίπουρο, έχω αλλάξει γνώμη την ώρα του δική μας. Θα αλλάξει και για το τσίπουρο. Εγώ στο live σου που ήρθα, ας πούμε, εδώ πέρα κοντά στο Ραλετάντο. Τσιπουράκι. Σίγουρα έπει να θυμάστε. Καλά, εντάξει, εκεί και το μεζεδάκι του και το έτσι και το αυτό. Δεν πήραμε ζε. Α, έτσι και το ξεροσφύρι. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια δε Ιωάννα που δεν είχαμε λεφτά, είμαστε φτωχά παιδάκια. Πίναμε. Ό,τι χειρότερο. Κάτι ούζα. Ούζα με βύσινο, ούζα κοκακόλα. Μόνο που τα θυμάμαι. Ναι. Τραγωδία, τραγωδία. Στα χαμετυπία που πηγαίναμε εκείνα τα χρόνια. Το αλλά... κονιάκ, εγώ έχω εδώ πέρα άτομο που πουλάει κονιάκ χύμα και έχει 11 ευρώ το λίτρο. Άλλο το λίτρο και όλα. Α, πουλάμε ακόμα κονιάκ χύμα. Ναι. Υπάρχει κυκλοφορεί. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Ωραία. Να το δοκιμάσουμε, ξέρω εγώ. Αντιφλώθουμε και από εκεί. Αν δεν ξέρω, ότι γυρίσατε στα παλιά ποτά είναι η οικονομική κρίση. Έτσι, θα σέβεστε. Αλλά και στις αξίες. Γιατί καλύτερο από το Άγιο ή τσιπουράκι δεν υπάρχει. Πιο καθαρό ποτό. Μην το βάλετε για γαργάρι στο δόντι, παιδιά μου. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνετε. Σα το λέω εγώ. Δεν ισχύει αυτό το γιατροσόφι. Την πάτησα. Γεια σου, Χρήση μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, να γίνω λίγο Λευτέρης. Βεβαίως. Μας λέει ο Λευτέρης που είναι, θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Γίνεται. Μπράβο. Μπες σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, να σου λύσω μερικές απορίες. Βεβαίως. Το ελληνικό whisky λεγόταν old. Old. Εγώ, ναι. Μάλιστα. Ήμουν σε κάποιο μαγαζί, ναι, και νόθευα τα ποτά. Όταν σου λέω νόθευα, έβαζα ελληνικά. Δηλαδή έβαζα μπαρμπαρίνο. Το μπαρμπαρίνο τότε ήταν ελληνικό και ήταν ρούμι και τζιν. Ήταν συσκευασμένα αυτά ή χύμα? Ήταν συσκευασμένα. Μάλιστα. Μιλάμε, μου έπαιρνε γύρω στο... να γεμίσω ένα μπουκάλι. Μου έπαιρνε γύρω στα δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα. Και δεν καταλάβαινε ο άλλος Χριστό τώρα τι πίνει, λες και ξέραμε εγώ στο χώρο. Ήταν σε μαγαζί όπου πηγαίνανε αγαπητικοί. Ναι, ναι. Σιγά μην τον έγιαζε, ναι. Έφτιαχνα και τα... έτσι ακριβώς. Ναι. Έφτιαχνα και τα... με τσάι, έφτιαχνα τα ποτά των γυναικών που δουλεύανε, ναι, να παίρνει το χρώμα. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα μου λέγανε βάλει και λίγο λεμονάκι. Έτσι. Λίγο δεν το φτιάξω. Ναι, πόσο τσάι να πιούμε, τα ακούς Ιωάννα μου, τα ακούς. Γιατί έβλεπε ο άλλος, υπήρχε τότε λεμονάδα, πίνεις. Λέει, όχι λεμονάδα, το πιάνε το μπουκάλι, ήξερε. Ναι. Το θέμα ήταν να μην γινόταν να κάνω λάθος. Έτσι. Λοιπόν, το 95 ήταν η τελευταία χρονιά που εργάστηκα νύχτα. Θα σου πω δύο πολύ μικρά και γρήγορα. Ναι. Δουλεύω στην Κρίνη και έρχεται ένας τύπος Αθηναίος και μου ζητάει, όταν δούλευε στο πρωί, ναι, δεν είχες άτομο στην κουζίνα. Ναι. Και έρχεται και μου ζητάει κρύο καπουτσίνο. Το 95 τώρα. Το 95. Ουρανοκατέβατος, δεν είχαμε ιδέα. Του λέω, είσαι σίγουρος? Ναι. Λέει, ναι. Λέω, εντάξει. Και σκέφτηκα τον τρόπο όπως έκανα το τσάι, το σούρωσα έτσι. Ναι. Δεν το χτύπησα, δεν ήξερα, δεν έβαλα. Πού να ξέρουμε, εντάξει. Τη συνόδευσα τη ζάχαρη, σαν το ζεστό φαντάστηκα. Ήπια το μισό. Λοιπόν, ήταν και η τελευταία μέρα που δούλεψα, γιατί έπαθα το σοκ τότε στην Κρίνη. Ναι. Μου είχε πει το αφεντικό, μου λέει, δεν περνάς, δεν τους είδες. Λέω, ποιους να δω, μου λέει, τους πελάτες. Λέω, πού είναι, μου λέει, απέναντι. Και βλέπω γύρω στα 200 μέτρα, σαν ηλίθιος, έπρεπε να περνά στο δρόμο. Α, ναι, 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 τα ένδοξα χρόνια, εννοείται. Και του λέω, πάρ το δίσκο, ναι, και τράβα μόνο. Έτσι, λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να πω, πάλι ήταν η τελευταία χρονιά που δούλεψε. Πήγα να βοηθήσω ένα ξάδερφο που άνοιγε μαγαζί και δούλευα στο μπαρ και έρχονται κάτι κοριτσάκια σαν... τα κρύα τα νερά. Πώς λέγεται η κοπέλα, ξέχασα κιόλας. Η Ιωάννα μας. Η Ιωάννα, σαν την Ιωάννα, ναι, και ζητάνε παραγγελία και ακούσαν ένα ποτό και ζητάνε το σπέρμα του μπάρμαν. Όχι. Ο ξάδερφος που είχε πάει για παραγγελία και λέει, τον έχετε δει τον μπάρμαν? Καλά, μου έκοψε τα πόδια. Αυτό είναι το χειρότερο να πούμε στο τέτοιο, ότι είναι ότι, αυτό δεν είναι ότι μένει στο λάστιχο. Ποιο λάστιχο? Ναι, είναι το ποτό αυτό, αυτό δεν είναι, έτσι δεν λέει? Όχι. Δεν... Όχι, υπάρχει βάζαμε... ποτό. Ανάλογα, ήταν τα μυαλά, βάζαμε Baileys, ανάλογα τι θέλω. Α, είναι τα άσπρα. Όχι, υπάρχει ένα ποτό που το έχουν πιει κάτι hardcore τύποι, ότι μένει στο λάστιχο, το λάστιχο που έχει πάνω στην μπάρα.
Το παίρνεις. Είναι μεταγενέστερα, δεν το ναι, 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 ναι. Και το βάζεις σε σφινάκι και το πίνει ο πιο ατρόμητος, ας πούμε. Έχω και τη γυναίκα. Το ποτό το άσχημο που είπες πριν ήταν το ούζο γρεναδίνη. Πα... Μιλάμε, πρέπει να ήσουν κάρα καγκούρας για να το παραγγείλεις. Έτσι. Γεια σου, φιλιά, καλή σου μέρα. Τσάου, τσάου. Τζιν τόνικ. Μα βρήκε κομμάτι που λέγεται τζιν. Άρα, Ιωάννα, τελείωσε. Θα ανοίξουμε μαζί μαγαζί να παίζουμε DJ. Πάλι από Πάρο Στέλλαρ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σωτήρη. Μας γράφει: ακούω τις εκπομπές σου Μπάμπη και όλες τις κοπέλες που έχουν περάσει. Και η πρώτη ατάκα που μου έρχεται είναι: και αν έχουν περάσει οι γυναίκες από τα χέρια σου. Αυτά σου περιμένουν οι γυναίκες βεβαίως. Καλημέρα Μπαμπίνο. Και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Γερός δυνατός και να μας κάνει συντροφιά τα πρωινά στα Ριτζιανά της πόλης. Καλημερίζουμε. Δεν έγραψε για Ιωάννη. Γιατί δεν έγραψε, βρέ. Χάιρευτε την Ιωάννα μας. Μια παρέα είμαστε. Όχι, το παίρνω. Μπάμπης και εσύ. Το παίρνω προσωπικά. Το παίρνω προσωπικά. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σιγά σιγά θα μπούμε σε κατάσταση. Θα μπούμε σε διαδικασία. Το μυαλό μας τα ποτά είναι. Καταλαβαίνεις και στα φαγιά. Αυτά που δεν κάνουμε. Μην νομίζω ο πεινασμένος και ο διψασμένος. Θα φύγει και η μανούλα. Τι καλά θα μπω πάλι στην κουζίνα. Τι καλά, λοιπόν. Σιγά σιγά εμείς θα ολοκληρώσουμε την πρωινή μας πανδεσία. Ολύσαμε, αποφεύγουμε τα τζινόνια. Ωραία. Αχ, αλήθεια είναι, σταμάτα. Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς ήταν και τέλεια. Πρώτη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, του χρόνου του 2018. 2018 θα μας πάει υπέροχα. Το νιώθω, το βιώνω. Το αισθάνομαι. Καλημερίζουμε και την Έλσα μας. Μας στέλνει τις ξενυχτισμένες τις καλημέρες το 90. Συνήθως μου, μου στέλνει παραπέντε και δεν την προλαβαίνω. Έχω κλείσει την εκπομπή. Αλλά τώρα, άμα πηγαίνει στα μέγαρα, στα θέατρα και στα σουαρέ, αλίμονο σε εμάς τους πρωινούς. Τους πρωινούς. Εδώ σε επάρξεις αύριο ξανά στις 6. Μάχημη δυνατή πρωινή. Ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Ιωάννα μου, μπορείς να κάνεις την αποφώνηση και να αποχαιρετήσεις τον λαό σου. Να περνάτε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, να χορεύετε και να χαμογελάτε και να πίνετε τσάι. Τσάι, τσάι, φασκόμηλο. Και σας περάσουν για παπούδια. Φιλιά, τσάι. Δεν πειράζει, καλημέρα. Φιλιά, τσάι.